Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Βεβαίως και όλα μοιάζουν καλοκαίρι στο κέντρο της πόλης, στη Θεσσαλονίκη γενικότερα. Όλες αυτές τις μέρες απολαμβάνουμε έναν εξαιρετικό καιρό. Έχουμε μπει σε mood καλοκαιριού, δεν έχεις μπει? Το είπες λίγο σε mood Αγίου Βαλεντίνου. Πάμε άλλη μία. Σε mood Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, πάμε λίγο πιο καλοκαίρι. Μπήκες λίγο έτσι. Να χοροπηδήξω. Καλημέρα, έτσι! Ένα τέτοιο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Από τη Βολεϊμάνα Θεσσαλονίκη, άλλη μια φορά θα πω. Από τη Βολεϊμάνα. Θα μιλήσουμε και για βόλεϊ, βεβαίως. Και για Πελεκούδα θα πούμε, γιατί ξέρω ότι είναι εδώ η αδυναμία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Πολλά και διάφορα έχουμε να σχολιάσουμε, έτσι. Έχουμε. Από τον τελικό. Μπράβο. Από τις συσκέψεις. Από την απόφαση που βγήκε τη Δευτέρα. Από τις αντιδράσεις του ΠΑΟΚ, από την ανακοίνωση των οπαδών της ΑΕΚ, από την παρέμβαση Βασιλιάδη. Εμφανίστηκε μετά από 1,5 μήνας πέρασε, ναι. Να σου πω κάτι, έπρεπε να βγει κάτι τόσο ισχρό και μετικό από πλευράς ΑΕΚ για να έχουμε μια παρέμβαση. Για την αυτονόητη παρέμβαση. Μπράβο. Έτσι. Το ότι το κάνουμε είδηση και το αναδεικνύουμε και το σχολιάζουμε, είναι αυτονόητο ότι έπρεπε να παρέμβει ο Βασιλιάδης. Γιατί δεν πρόκειται για κάτι που υπονοείται. Δηλώνεται ξεκάθαρα ότι θέλουν κάτι να γίνει. Οπότε δεν τον έπαιρνε, νομίζω, και να μην μιλήσει. Από τα κουλά της σύσκεψης, έτσι, από τα κουλά της σύσκεψης που αφορούν τον κόσμο του ΠΑΟΚ αναφορικά με την παρουσία τους στον τελικό του κυπέλου. Όσοι είστε κάτι και Αθήνας, εξαϊλωθείτε. Μέχρι το Σάββατο το πρωί. Ναι, από το μετά Σάββατο μπορείτε το να πρωί, υπάρχετε. 12 Μαΐου έχετε το δικαίωμα να βρίσκεστε στην Αθήνα. Ακούσαμε έτσι πολλά ωραία, περίεργα κυρίως. Θα τα σχολιάσουμε στην πορεία της εκπομπής. Αλλά δεν γίνεται να μην μπούμε με το αντίο του Ινιέστα. Έτσι. Ναι. Νομίζω ότι ξέρω ότι δεν ανήκει στην ελίτ των αγαπημένων σου ποδοσφαιριστών. Όχι, όχι. Για κάποιο λόγο δεν μου κούμπωσε ποτέ. Δεν έχει να κάνει με τον Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, κάτσε στη φάτσα του, ρε παιδί μου. Δεν τον είδες έτσι συγκινημένο. Εγώ δεν μπορώ όταν βλέπω ποδοσφαιριστή να συγκινείται. Δεν σημαίνει ότι δεν υποκλίνομαι στο μεγαλείο του αθλητή. Ναι. Εμένα δεν μ' αρέσει, είναι κάτι άλλο. Πώς λες, ένας ωραίος άντρας αντικειμενικά. Όταν έκλαιγε ο Κόκκι. Δεν στεναχωρέθηκα. Λοιπόν, ναι, θα σου πω. Δεν στεναχωρέθηκα. Δεν θέλω να είστε κακοί αυτό το ηλιόλουστο πρωινό Σαββάτου. Λοιπόν, ο Σωτήρης Δασκαλάκης με ρωτάει ότι όταν έκλαιγε ο Κόκκι και αποχαιρετούσε, αν στεναχωρέθηκα. Να κλείσω το κλιματιστικό. Όχι, όχι. Λοιπόν, δεν στεναχωρέθηκα, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι σαν εικόνα με αφήνει παγερά διάφορη. Μια εικόνα ενός ποδοσφαιριστή που νιώθει την ανάγκη να κλάψει και να αποχαιρετήσει συναισθηματικά φορτισμένος την ομάδα του ή το ποδόσφαιρο γενικότερα, εμένα με αγγίζει. Ναι. Δεν σας καλύπτω, παιδιά. Αν λοιπόν, είναι κάποιος, ας πούμε, όταν έρθει η μαύρη ώρα να σταματήσει τώρα ο Άριεν Ρόμπεν, ναι. Συγγνώμη τώρα. Και εσύ, Σωτήρη, από τον Ινιέστα με πήγες πας στον Κόκκι. Δηλαδή, για να καταλάβουμε μερικά πράγματα, τι με βάζεις να συγκρίνω. Εσύ το είπες. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Αντρές Ινιέστα επισημοποίησε την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα στο τέλος της σεζόν. Το περιμέναμε βεβαίως, το είχε ανακοινώσει, αλλά χθες έδωσε συνέντευξη τύπου προκειμένου να αποχαιρετήσει και τυπικά και επίσημα, αν θέλετε, έτσι σε ένα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα. Και ο ίδιος δεν άντεξε, επειδή έβαλα το βιντεάκι να δω τα ισπανικά του με το ζόρι βγήκαν σε σημείο ότι μιλούσε τόσο αργά και δύσκολο που τα κατάλαβα όλα. Ναι. Δεν χρειάστηκε μετάφραση. Φαντάσου πόσο αργά και πόσο συναισθηματικά φορτισμένος ήτανε. Λοιπόν, απουσίασαν βεβαίως και σχολιάστηκε ιδιαίτερο σε δύο ποδοσφαιριστές. Ναι, ποιος? Μέση και Σουάρες απουσίασαν. Ενώ ήταν όλοι, ρε παιδί μου, εκεί, όλη η ομάδα από κάτω. Γιατί? Η διοίκηση απουσίασαν οι δύο οι συγκεκριμένοι. Υπάρχει κάποιο θέλεις υπόβαθρο? Δεν μπορώ να πω σε τέτοιες θεωρίες. Αν θέλεις, σχολιάστηκε κάπου στο γεγονός ότι ο Μέση και ο Σουάρες έλειπαν από το αντίο. Λοιπόν, να βρούμε την Ελένα Πούντου από το Μπαρτσελόνα 24. Ναι. Να μας δώσει το ρεπορτάζ. Για ποιο λόγο έλειπε? Λένε ότι ο Μέση, δηλαδή τώρα σαν δικαιολογία δεν στέκει, τουλάχιστον αυτό που διάβασα, είχε κανονίσει να ανανεώσει τα διαβατήρια της γυναίκας του και των παιδιών του. Οπότε πήγε στην Αργεντινή. Και είχε κλείσει ένα ραντεβού, λέει, το οποίο δεν γίνει. Εδώ και μέρες, το οποίο δεν γινόταν να αλλάξει. Συγγνώμη, είσαι ο Μέση, έτσι. Και θες να μου πεις ότι αντιμετωπίζεις πρόβλημα γραφειοκρατίας για να ανανεώσεις. Τη στιγμή που είσαι ελεύθερος για φοροδιαφυγή, έχεις πρόβλημα με το διαβατήριο. Και όχι μόνο αυτό, είσαι ο Μέση. Ασχολείσαι με αυτό το θέμα προσωπικά. Για το όνομα. Αυτό βγήκε προς τα έξω.
Λοιπόν, είναι το κλασικό που σε παίρνει η θεία Τούλα, ξέρω εγώ. Λενίτσα, θα έρθουμε από το σπίτι. Αχ, θεία, θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά έχω κανονίσει. Μονίμως. Ναι. Κι εγώ μονίμως λείπω από το σπίτι. Λοιπόν, είτε το συμπαθείς είτε όχι, Αντρές Ινιέστα, 16 σεζόν, 32 τίτλοι. Μαζί με το φετινό, έτσι, μαζί με το φετινό πρωτάθλημα, 32 τίτλοι, μιλάμε για... Για όχι πλούσιο βιογραφικό, για μια καριέρα στα γήπεδα. 34 χρονών ο Αντρές, όπως όλα δείχνουν, θα ετοιμάσει τις βαλίτσες του για την Κίνα με ένα εξωπραγματικό ποσό. Τουλάχιστον αυτά έχει ζητήσει ο ίδιος, κάτι τρελά και χρήματα. Και θα τα πάρει κιόλας. Αλλιώς νομίζω ότι θα κρεμάσει τα παπούτσια του εναλλακτικά. Αν του δώσουν τα χρήματα που επιθυμεί, θα κάνει και ένα πέρασμα από την Κίνα. Προσωπικά, ναι, προτιμώ να σταματήσουν στην Ευρώπη, εκεί που το ποδόσφαιρο είναι ωραίο, ναι, και όχι Κίνες Αμερικές που πάνε για το Superstar League. Κοίτα. Ας πούμε ο Ιμπραήμοβιτς. Καλά τις δηλώσεις που έκανε για το LA, τις άκουσες. Ναι, βεβαίως. Ότι, πώς το είπε, μου λέγανε ότι εδώ θα μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερος γιατί είναι τόσο πολύς ο κόσμος που οι μισοί δεν θα σε ξέρουν σίγουρα. Και όντως, λέει, μπορώ να κυκλοφορώ στο δρόμο χωρίς να μου ζητάνε συνέχεια αυτόγραφα. Στην Ευρώπη δεν μπορούσα πουθενά να κυκλοφορήσω ανενόχλητος. Λογικό. Να πάρω τον καφέ μου. Λογικό. Να θες να πάρεις δηλαδή ένα σοβρακάκι Μινέρβα. Και να μην μπορείς, και να μην μπορείς γιατί σε βλέπει ο κόσμος. Πάντως, όπως το είπε και ο Ινιέστα, ότι φεύγω τώρα που με αγαπάνε και μπορώ να δώσω. Δηλαδή φεύγω στο πικ μου. Αυτή είναι η τελευταία μου σεζόν εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου. Η Μπάρτσα μου έδωσε τα πάντα. Ο μόνος στόχος μου ήταν να πετύχω σε αυτό το σύλλογο και αυτό το έχω καταφέρει. Αυτή ήταν μια απόφαση που πήρα μετά από πολλή σκέψη. Η Βαρκελόνη είναι η καλύτερη λέσχη στον κόσμο και μου έδωσαν τα πάντα. Αυτός ο σύλλογος αξίζει τα καλύτερα στο μέλλον, αλλά δεν θα μπορέσω να το δω. Είναι καλύτερο για μένα να αφήσω αυτό το σύλλογο τώρα που με νιώθει σημαντικό, κερδίζοντας ακόμα τίτλους. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια 21, να παίρνεις, ναι, να παίρνεις την απόφαση... 16, συγγνώμη, όχι 21. Μετά από τόσα χρόνια να παίρνεις την απόφαση να φύγεις από μια ομάδα ενώ είσαι ακόμη στο πικ της, ρε παιδί μου. Ενώ είσαι ακόμη βασικός και αναντικατάστατος. Έτσι πρέπει. Κερδίζοντας τίτλους. Τον ρωτάνε πώς θα ήθελες να σε θυμούνται, ρε παιδί μου, γενικότερα και ειδικά ο κόσμος της Μπάρτσα. Θα ήθελα να με θυμούνται ως έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή και άνθρωπο. Η επιθυμία μου να γίνω ένας μεγάλος παίκτης και μια μεγάλη αθλητική προσωπικότητα πραγματοποιήθηκε για μένα και ήταν ό,τι καλύτερο να εκπροσωπήσω με τον καλύτερο τρόπο αυτόν τον σύλλογο. Για το αν θα επιστρέψει, έτσι, γιατί όλοι αυτοί που έχουν γράψει την ιστορία τους, θα ήθελα να επιστρέψω ως παίκτης, λέει και γελάει, θέλει λίγο έτσι να ελαφρύνει την κατάσταση. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να τελειώσει η σεζόν, να πάρουμε τον double και μετά να βρεθώ στο παγκόσμιο κύπελο. Ελπίζω να επιστρέψω, να συνεχίσω να απολαμβάνω και να μεταδίδω αυτό που έμαθα εδώ. Και βεβαίως τώρα που φεύγει ο Ινιέστα έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση το ότι ποτέ δεν πήρε χρυσή μπάλα. Ναι. Είναι αυτό που η χρυσή μπάλα πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνει σε κάποιον γκολτζή. Και τα τελευταία χρόνια, ναι, νομίζω ότι είναι το κλασικό, το σταθερό, ρε παιδί μου, που ξέρεις που θα πάει είτε στον έναν είτε στον άλλον. Και λέει ο μεγάλος Αντρές Ινιέστα, δεν έχω τίποτα να σχολιάσω γι' αυτό, δεν με ενοχλεί. Έζησα στιγμές μαγικές με τον Τσάβη και τον Μέση, δεν αλλάζει κάτι για μένα το αν έχω ή όχι μια χρυσή μπάλα. Ξέρω ότι κουβαλάω μαζί μου την αγάπη και το σεβασμό του κόσμου. Για όλους μας είναι σημαντικό να κερδίσουμε τέτοιου είδους βραβεία, αλλά αυτό δεν αλλάζει την άποψή μου και δεν υπάρχει λόγος να μου ζητήσει συγγνώμη το France Football. Την αφήνει... Σαν να τους λέει, ζητήστε και μια συγγνώμη. Από μόνος του φεύγει. A mis compañeros, a toda la gente que... Τους συναδέλφους μου, τον κόσμο, δεν μπορεί να μιλήσει. A mis compañeros, a toda la gente que... Compañera, λέει. En el día a día. Durante todos estos años, durante toda esta Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Ellos son los que cada vez me hacen Από κάτω ο Πικέ είναι. También a toda la gente de o a todos los aficionados que me han mostrado su cariño en algún momento en el Η γυναίκα του, η οποία δακρύζει.
Ευχαριστεί βεβαίως τον κόσμο, τους οπαδούς της Μπάρτσα. Κοντινό στη γυναίκα του, στα παιδιά του. Πολύ ωραίες στιγμές, έτσι. Μεγάλες. Είχε στο ένα πλάνο τον Αντρές να κλαίει, να μην μπορεί να μιλήσει, και στο άλλο ακριβώς τον κόσμο, τους συμπαίκτες του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, από τις πολύ ωραίες στιγμές που είδαμε χθες στο διαδίκτυο και μας άγγιξαν. Και επειδή σε αυτά δεν χωράνε παιδικά, που λέει και η Ρίση, μ' άρεσε πολύ το στιγμιότυπο που έβαλε ο Τσόρι Ντομίνγκε στο Instagram. Ευχαριστώ το Θεό που απόλαυσα να σε παρακολουθώ, αλλά και που υπέφερα όταν σε είχα απέναντί μου. Είναι πολύ ιδιαίτερο μήνυμα. Ευχαριστώ που υπέφερα. Ναι, εντάξει, όταν αντιμετωπίζει τέτοιου παίκτες. Είναι αυτό που λένε και οι τερματοφύλακες, ότι αν είναι να τρώσει τέτοιο γκολ, το δέχεσαι. Λοιπόν, έχει πολύ ωραίο μήνυμα και ο Κρέσπο, ναι, για τον Ινιέστα βεβαίως, και λέει, λοιπόν, να το ανοίξω. Ελπίζω να συνεχίσουμε να σε απολαμβάνουμε, γιατί είσαι ένας από τους καλύτερους Ισπανούς παίκτες στην ιστορία. Ευχαριστούμε για όλα, Αντρές Ινιέστα. Και βεβαίως έχει φωτογραφίες που συνυπήρξαν ως αντίπαλοι βεβαίως, ναι, στα ισπανικά γήπεδα. Ο Κρέσπο ήταν σε Σεβίλη. Έχει περάσει ναι, και από, ναι, Σεβίλη. Σεβίλη, νομίζω. Έχει περάσει και από Σεβίλη. Αυτά λοιπόν με τον Ινιέστα. Καλοκαίρι όμως. Δύο πράγματα. Πρώτα να σου πω τον καιρό. Βεβαίως να μου πεις τον καιρό. Χτες σε κάποια φάση στο κέντρο της πόλης, 4 η ώρα το απόγευμα, το κινητό μου έδειχνε 30 βαθμούς Κελσίου. Για κλειστό παπούτσι δεν ήταν. Κάναμε λάθος χθες. Όχι, είχε πάρα πολύ ζέστη. Και σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, τι θα κάνουμε, ναι, αν τέλη Απριλίου είμαστε με 30 βαθμούς. Δεν άκουσα καθόλου και αυτούς που λένε με τα ημερομήνια, τους πιο παλιούς, τι θερμοκρασία θα κάνει το καλοκαίρι. Λογικά θα καούμε πάλι. Άμα ξεκίνησε τώρα τέλη Απρίλη και έχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για σήμερα λέει 23 με 26. Εννοείται το 26 είναι ποσκιά, που σημαίνει ότι η παραλία, η Αριστοτέλους, ας πούμε, ή στις πλατείες που βαράει ο ήλιος, το 30 είναι σίγουρο. Δεν ούτε αέρα, νοτιάς θα είναι με 2 μποφόρ, όνειρο. Και για εσάς που ενδιαφέρεστε για την Πρωτομαγιά την Τρίτη, 28άρια. Ναι, ναι. 28άρια δείχνει. Μετατέθηκε όλο το κύμα, εκείνο το τετραήμερο που έδινε από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή, μετατέθηκε όλο για μετά την Κυριακή. Αλλά πολύ εξασθενημένο, έφυγε δηλαδή το βαρομετρικό. Παρακολουθώ Σάκη. Παρακολουθεί Σάκη, είναι ξεκάθαρο. Παρακολουθώ Σάκη για να ενημερώνουμε τους ακροατές. Μια χαρά, και το τετραήμερο για εσάς έτσι που έχετε κανονίσει και δεν δουλεύετε Δευτέρα, γιατί εμείς κανονικά θα είμαστε και τη Δευτέρα. Την Τρίτη με ερωτηματικό το βάζουμε. Ακόμη δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Ούτως ή άλλως μπαίνουμε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Υπάρχει αρκετή δουλειά. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία και για το κύπελο Ελλάδος. Όπως λένε και στον ΠΑΟΚ, 3 παιχνίδια έμειναν. Τρεις τελικοί. 2 πρωταθλήματος. Ο ένας θα φύγει αύριο και μένει ένας ακόμη πρωταθλήματος και ένας τελικός κυπέλλου. Και μετά τελειώσαμε. Πριν πάμε στα αθλητικά. Έχεις 10 λεπτά στη διάθεσή σου για ό,τι έχεις βρει. Εμείς οι δυο, το ξέρω, πάμε στην παραλία με το μαγιό. Ναι. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι πιο ελεύθεροι. Ναι. Οπότε πάνε σε παραλίες γυμνιστών. Ναι. Ωραία. Έχεις πάει ποτέ? Όχι. Έχουν πολλά επιχειρήματα για το ότι είναι καλύτερα έτσι. Mm-hmm. Είναι άλλη ελευθερία η αλήθεια. Εντάξει, ο καθένας όπως αισθάνεται. Ναι. Είναι τη δημοκρατία έχουμε. Έχει άλλη ελευθερία πάντως. Ναι. Έχει εδώ πέρα ένα ωραίο αφιέρωμα με τις 5 καλύτερες. Εγώ αυτό το οποίο έχω να καταγγείλω είναι ότι οι παραλίες των γυμνιστών είναι πάρα πάρα πολύ ωραίες. Διαλέγουν τα πολύ ωραία κομμάτια. Εδώ τώρα αυτές οι 5 από τις φωτογραφίες και μόνο, εγώ δεν έχω πάει σε καμία, εσύ πρέπει να έχεις πάει σε 2 αν μέτρησα καλά. Ναι. Είναι όλες μία και μία. Γιατί δεν τις καβατζώνουν μόνο αυτή? Σου λέει, μπορείς να πας και εσύ με το μαγιό σου κανονικά. Αλλά δεν μπορείς να πεις και τίποτα, ρε φίλε. Άμα πας με παιδιά, ας πούμε. Ναι. Δεν μπορείς να του πεις, ρε φίλε, μάζεψε τα ντύσου. Ναι. Θα σου πει, εδώ είναι παραλία γυμνιστών, φιλαράκι. Α, πήρα σφραγίδα παραλία γυμνιστών. Ναι. Λοιπόν. Λιβάδι Δονούσα, ακούει και ο Σωτήρης, αν ξέρει να μας πει. Κυκλάδες. Όχι. Όχι. Το βλέπεις το νερό, έτσι. Δονούσα μπορεί να μας πει ο Νίκος Μοσκοβίτης. Ναι, είναι αυτό το είναι πράσινο. Είναι ένας κόλπος, έτσι. Βλέπεις ότι το καραβάκι που έχει στο κόλπο μέσα είναι σαν να αιωρείται. Ναι, είναι ένας κόλπος. Μικρή παραλία. Μικρή. Δύσκολα προσβάσιμη, όπως βλέπω δεξιά και αριστερά. Ναι.
Αλλά ωραία, ωραία. Πάει αυτή η παραλία. Έχει και σκηνές, βλέπεις. Κάποιοι μένουν, λέει, και κάνουν και ελεύθερο κάμπινγκ. Ωραία, ναι. Παράγκα, Μύκονος. Είναι από τις πιο γνωστές παραλίες της Μυκόνου. Δεν πάμε στη Μυκόνο ούτως ή άλλως. Πάμε παρακάτω. Είμαστε, πρέπει να είμαστε από τα λίγα άτομα στη σκιά, σε αυτή τη χώρα ξέρω, που δεν θέλουμε. Έχω πάει, είναι μικρή μπανάνα. Ναι. Και μάλιστα μπορεί να μπερδευτείς και να βγεις κατά λάθος αυτή την παραλία. Έλα, γιατί έχει μεγάλη μπανάνα, αν θυμάμαι καλά. Ξέρεις, η Σκιάθος είναι το κλασικό νησί που πας με το που τελειώνεις το σχολείο. Πριν δύο χρόνια. Αστείευομαι. Εσύ ναι. Πήγες όντως πριν δύο χρόνια. Όχι, δεν πήγα πριν δύο χρόνια. Σκόπελο είχα πάει πριν δύο χρόνια. Σκόπελο πήγες, ναι. Σκιάθος είχα πάει με το που τελείωσα το σχολείο. Είναι οι κλασικές διακοπές που κανονίζεις, ρε παιδί μου. Ακόμη και τώρα στη μόδα είναι, έτσι. Καλά, δεν πέρασαν και πολλά χρόνια, θα μου πείτε. Αλλά είναι ακόμη είναι στη μόδα. Είναι ξανά, ναι. Βλέπεις ότι κανονίζουν όλοι. Πρωτοετής. Κοίταξε, όχι. Είναι με το που τελειώνουν το σχολείο, όπως το είπες. Οι πρωτοετής, νομίζω, πάνε πάρο. Είναι το επόμενο ντου. Πάρο από μήλο. Στη Θεσσαλονίκη πάρο δεν πάνε. Πάνε. Νομίζω όχι σποράδες περισσότερο, Σκιάθος. Δεν θυμάσαι πόσο έχει παίξει Σκιάθος πέρσι, πρόπερσι. Αλλά νομίζω ότι είναι μετά το Λύκειο. Σου λέω, οι πρωτοετής πια το πρώτο τους καλοκαίρι μετά το Πανεπιστήμιο είναι αυτά τα προγράμματα που κάνουν τα γνωστά. Πολύ ωραία νερά πάντως. Πάρα πολύ ωραία. Μικρή μπανάνα και σου λέω, υπάρχει και μεγάλη. Δεν τα μπερδεύεις. Κάποια είναι γυμνιστών, το λένε κιόλας. Και άλλοι είναι κανονικά για τον κόσμο. Είναι και κατά πράσινο γύρω, έτσι. Ναι, Σκιάθος γενικά είναι πράσινο, πολύ πράσινο. Πάμε Σκόπελο που έχει πάει. Δεν το... Βελανιός Σκόπελος. Άμα σου πω ότι δεν το άκουσα καν. Ανέκαθεν παραλία γυμνιστών, γι' αυτό και δεν την άκουσες. Άμα σε βλέπα να κυκλοφορείς τσίτσιδες στο νησί, θα σου λέγανε κοπελιά. Από εκεί πας. Από εκεί πας. Δεν την άκουσα καν. Καν τη συγκεκριμένη παραλία. Εδώ μιλάμε τέρμα άγωνο το μέρος. Απλησίαστο φαίνεται. Αλλά παράδεισος. Εντάξει. Και... εντάξει. Μάταλα. Το περίμενες. Εντάξει, δεν το περίμενες. Ναι. Νόμιζα πρώτα θα το έχει. Κόκκινη άμμος. Εδώ είναι που η άμμος όντως είναι κόκκινη. Ναι, είναι. Τα Μάταλα είναι από την πάνω πλευρά. Δεν είναι λιβικό, εσωτήρι. Τα Μάταλα. Δεν είναι λιβικό. Από κάτω είναι. Και είναι κόκκινη άμμος. Θα το συνδύαζα με το ηφαίστειο αν ήταν από την πάνω πλευρά. Μάλιστα. Και αυτά. Ναι. Λοιπόν. Απλά έδωσες οδηγίες. Έδωσες οδηγίες, βεβαίως. Θέλω να μου βρεις και τις 5 καλύτερες παραλίες για το επόμενο μάθημα, κυρία. Για το ναι. Επόμενο μάθημα. Τις 5 καλύτερες παραλίες ή τις 10 καλύτερες παραλίες, ρε παιδί μου. Που ενδείκνυται για να τις επισκεφτείς μία φορά στη ζωή σου. Ωραία. Έτσι να ξέρεις, αν είσαι στο τάδε νησί ας πούμε, ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρεθείς στην συγκεκριμένη παραλία. Να πούμε ότι λείπει από τη λίστα η Καβουρότρυπα στη Χαλκιδική. Συνεχίστε. Ως καλύτερη παραλία. Γυμνιστών. Έχει κομματάκι. Κομματάκι, ναι. Καλά, κοίταξε να δεις. Κομματάκι υπάρχουν σε πολλά μέρη. Ναι. Έτσι ρε παιδί μου. Καθαρά το... γυμνιστών. Καθαρά δεν γυμνιστών, ναι. Λοιπόν, FM κενό τα μηνύματά σας. Γράψτε κι εσείς ό,τι θέλετε να σχολιάσετε για παραλίες και όχι μόνο. Για εισιτήρια τελικού. Πώς σας φάνηκε το νούμερο 17.200. Δεν ανέβηκαμε. Αν ήταν μόρια για το παιδαγωγικό Θεσσαλονίκη θα ήταν καλά. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Κοίτα, από τα 13.000 ανέβηκε το παιδί. Εντάξει, από ΤΕΙ πήγε σε ΑΕΗ. Από αλλά... ΤΕΙ. Καλό ΤΕΙ όμως, έτσι. 13.000 πιάνεις. Ένα σχετικά καλό ΤΕΙ. Ναι. Όχι Θεσσαλονίκη, Αθήνα, αλλά περιφερειακά ένα καλό ΤΕΙ το πιάνεις με ναι. 13.000. Τώρα το 17.200, όταν ακούσω ΑΚΑ, όλο το χρόνο. 17.200 είσαι στα παιδαγωγικά. Ή όχι ακόμη. Πλέον τα παιδαγωγικά, θέλω να σου πω πέρυσι, πέσανε στα 13. Στα 13. Του Πανεπιστημίου, ναι. 17.200, η δημοσιογραφία, τόσο 17.200. Ναι. Οι γεωλογίες, οι βιολογίες, φυσικό, χημικό, μαθηματικό, αυτά έχουν ανέβει τώρα στα 17 ναι. Τόσο. Λοιπόν, 17.200 θα πάρουν οι δύο ομάδες, εκεί καταλήξαμε, 13.000 πρότεινε η αστυνομία, μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο έχει χωρητικότητα βεβαίως 70.000 θέσεων. 21.700 είχε πάρει ο ΠΑΟΚ στον τελικό με τον Παναθηναϊκό στο 2014. Τελικά πέσαμε πολύ από το συγκεκριμένο νούμερο. Το κλίμα είναι τεταμένο. Θα τα πούμε και στο δεύτερο ημίωρο τι ακριβώς υπόθηκε. Μέχρι και για το πάρκινγκ μίλησαν, έτσι. Όλα. Όλα. Το ΑΚΑ λοιπόν, το οποίο πλασάρεται έτσι ως το πιο ασφαλές γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ βέβαια είπε και πράγματα που δεν θέλανε να συνεννοηθούν, αλλά θα αναγκαστούν να τα συνεννοηθούν τελικά.
Λοιπόν, θα τα πούμε όλα και για τον τελικό του κυπέλου, γιατί μετράμε αντίστροφα στην ουσία. Τι μας έμεινε. Ούτε δύο εβδομάδες. Είδα αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο με Πλατανιά που θα είμαστε εδώ και το μεθεπόμενο που θα είμαστε στην Αθήνα και θα τα λέμε σε από ακριβώς Αθήνα. Ακριβώς δύο εβδομάδες θα είμαστε Αθήνα. Δηλαδή τέτοια ώρα θα βγαίνουμε από το Μαρούσι λογικά. Ποιος θα είναι εδώ, πρωί, κύριος Γιώργος. Θα γίνει ένα πρόγραμμα άκρος ΠΑΟΚ, ρε παιδί, εκδρομικό στον Λίμπερο, όπως είχε γίνει και πέρσι, γιατί είναι ημέρες τέτοιες και βεβαίως όλοι όσοι βρισκόμαστε στην Αθήνα θα βγαίνουμε να δίνουμε ρεπορτάζ, να δίνουμε το κλίμα και εμείς τέτοια ώρα λογικά θα έχουμε ξυπνήσει γιατί θα είμαστε σε επάλξεις, εσείς θα βρίσκεστε στους δρόμους για να κατέβετε στην Αθήνα. Μια καλημέρα λοιπόν να δώσουμε προς Παρίσι μεριά αυτή τη φορά στον Σπύρο και στη Στέλλα που έχουν ήδη ξυπνήσει. Καλημέρα. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ναι. Θες... Τώρα είναι που τρως το κρουασάν, τώρα, έτσι. Ναι. Nous mange au gâteau. Κατάλαβε κανείς τίποτα. Τρώνε το γλυκό τους. Μάλιστα. Αλέξη, ο κουασάν, εντάξει, ό,τι θες. Και στο Λούβρο Λίμπερο ακούμε. Περίμενε. Να πάρουμε αντιλεβόν το Λεβέκ. Νοριά Λεβέκ, να ορίστε. Αν δεν μπορεί να δώσει λύση σε αυτό το και πρόβλημα. Και σε αυτό το πρόβλημα, τότε μπορεί να δώσει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Είναι 10:30 και ερχόμαστε βεβαίως με πολύ ποδόσφαιρο, με βασιλιάδη αγαπημένο αυτής της εκπομπής, με original ανακοίνωση. Πολλά και κάντε διάφορα... καφεδάκι, βγείτε ναι. Στο μπαλκόνι με το ραδιοφωνάκι ή όσοι ακούτε ιντερνετικά. Όχι, δεν είναι στο Λούβρο και εσείς δεν τα βγείτε. Λέω τώρα για εδώ είναι. Που είναι έτσι καλοκαιρινό ανοιξιάτικο το τοπίο. Καφεδάκι, κρύο, μπαλκόνι και βάλτε να ακούτε τα δύο κορίτσια. Τι άλλο θέτε. FM και ενώ τα μηνύματά σας γράφετε, σχολιάζετε ό,τι θέλετε, το στέλνετε στο 54526, 1,24 ευρώ η χρέωση, συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Μαου μαου. Μαου μαου. Μαου μαου είπε όμως. Μας είπε δηλαδή Κινέζους αυτονομιστές. Εννοούσε μαου μαου. Μαου μαου εννοούσε, αλλά είναι περισπούδαστος. Και τι εκνευρισμό έβγαλε σε εκείνη την ατάκα, Ενώ το πήγαινε χαλαρός, άνετος. Και τα σχετικά του βγαίνει ένας εκνευρισμός. Εγώ πάντως μετά από φιλοξενούμενη, που το είχα αλλάξει και το προφίλ μου στο Twitter, το είχα κάνει φιλοξενούμενη, που νιώθουμε σε αυτή τη χώρα. Πώς το λένε το άλλο, η εκεί πάνω. Η εκεί πάνω. Τώρα θα το κάνω φιλοξενούμενη εκεί πάνω, μάου μάου. Είμαι μάου μάου. Εντάξει, αφού έτσι θέλουν, μάου μάου. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα, μην είμαστε μάου μάου. Σε ποιους? Μια καλημέρα να πούμε. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 την Τετάρτη, λοιπόν. Έγινε την Τετάρτη, δεν ήτανε? Ναι. Την Τετάρτη έγινε η πρώτη σύσκεψη για τον τελικό του κυπέλου. Φυσικά και δεν υπήρχε περίπτωση να συμφωνήσουν στην πρώτη σύσκεψη. Ήτανε καλό το κλίμα όμως ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ακούσαμε και τον κύριο Γαβριλίδη εδώ στον Λίμπερο να λέει ότι ήτανε μια έκπληξη ότι ήτανε καλό το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Λοιπόν, εκεί η αστυνομία, ως πρώτη εισήγηση, έκανε λόγο για 13.000 εισιτήρια σε κάθε ομάδα. Και κάπου εκεί λες, άμα είναι ρε παιδιά, πάμε πάλι στο Βόλο, άμα είναι να το κάνουμε με 13.000. Στο Βόλο πέρσι πόσα εισιτήρια ήτανε? 7,5-8. Πω, όπως σκοτωμός πέρσι για τα εισιτήρια. Ναι. Αυτό το ότι δεν έχουμε... Η οπαδίτηση του ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό το ότι δεν έχουμε εισιτήρια, δεν έχουμε γήπεδα μάλλον, τα οποία να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός τελικού κυπέλου. Και κάθε χρόνο ο ΑΚΑ και πέρσι έγινε πάλι θέμα στο ΑΚΑ όλα. Το Καφτατζόγλιο τι χωρητικότητα έχει? Το Καφτατζόγλιο τι χωρητικότητα? Πρέπει να είναι 40 κάτι, ναι, αν αλλά δεν κάνω δεν γίνεται λάθος. Μονίμως να λέμε το ένα γήπεδο δεν πληρεί, το άλλο δεν πληρεί. Γι' αυτό υπάρχουν τα γήπεδα, για να συντηρούνται, για να πληρούν προϋποθέσεις. Δεν γίνεται τώρα να έχουμε ένα Καφτατζόγλιο εδώ στη Θεσσαλονίκη και να έχει πόσα χρόνια να φιλοξενήσει τελικό κυπέλου Ελλάδος. Και δεν το λέω τώρα γιατί είναι ο ΠΑΟΚ στον τελικό. Έτσι. Δηλαδή, ωραία, υπάρχει ένα γήπεδο, υπάρχει το Παγκρίτιο. Είναι και το άλλο πολύ βασικό. Γιατί πρέπει μια ζωή οι ομάδες της Βορείου Ελλάδος, θα πω εγώ, δεν θα πω μόνο για τον ΠΑΟΚ, να ξοδεύει ο μέσος οπαδός 3 και 4 και 5 εκατοστάρικα σε αυτές τις εποχές ειδικά? Γιατί θα βάλεις το εισιτήριο που θα μπει στο τελικό. Τις βενζίνες ή τα αεροπορικά, τη διαμονή. Εγώ δεν το πάω στο οικονομικό, που σαφώς παίζει και είναι αυτό το ρόλο. Είναι τεράστιο. Του. Έτσι, γιατί όλος να πάει με 25 τώρα, ευρώ με το μετρό. Γιατί από τώρα όλοι σκέφτονται πώς θα πάνε, πού θα κανονίσουν, πού θα βρούνε, πού θα μείνουν, τι θα γίνει.
Εννοείται ότι και το οικονομικό το βάζουμε μέσα στη συζήτηση. Εγώ σκέφτομαι την ασφάλεια, ρε εσύ. Σκέψου λίγο πόσοι γονείς που είναι εδώ πίσω, που θα φύγουν τα παιδιά τους για να πάνε στον τελικό, θα είναι το μυαλό τους όλη την ώρα εκεί πέρα. Ειδικά φέτος με τα όσα έχουν γίνει και με τα όσα έχουν προηγηθεί. Και όσα λέγονται κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Γιατί μονίμως μία συγκεκριμένη ομάδα να οδηγείται στο ΆΚΑ, στην Αθήνα γενικώς. Στην Αθήνα γενικότερα. Δεν στέκει. Δηλαδή, συγγνώμη, είμαστε τόσο ανίκανοι που δεν μπορούμε να κάνουμε έναν τελικό. Είμαι 100% με αυτό που είπε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, μας λέτε, η θέση του ΠΑΟΚ πριν τη δεύτερη σύσκεψη, έτσι. Μας λέτε ότι το ΆΚΑ είναι το πιο ασφαλές γήπεδο το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έναν τελικό κυπέλλου. Και μας δίνετε από 13.000 εισιτήρια που είναι το 1 τρίτο του γηπέδου. Και όλες οι πλευρές συμφωνούν σε αυτό, ότι πρέπει να γίνει στο ΆΚΑ. Με αστερίσκο ότι το ΆΚΑ είναι η φυσική έδρα της ΑΕΚ, έτσι. Έτσι. Δηλαδή, αν λέγαμε στην Τούμπα εδώ πέρα, θα μετρούσαμε αντιδράσεις. Ναι. Ωραία, λοιπόν, δεχόμαστε ότι το ΆΚΑ είναι το πιο ασφαλές γήπεδο. Κάνουμε την πρώτη σύσκεψη. Εσείς που λέτε ότι είναι το πιο ασφαλές γήπεδο, μας δίνετε 13.000 εισιτήρια, γιατί μας λέτε ότι είναι τεταμένο το κλίμα και ότι δεν μπορείτε να προστατέψετε τις δύο ομάδες και τον κόσμο των δύο ομάδων. Δηλαδή, ανήκουστο. Τότε μας κοροϊδεύετε. Τότε δεν είναι ασφαλές. Όχι, τότε δεν είναι ασφαλές και μας κοροϊδεύετε. Δεν μπορεί όλες οι πλευρές να βγαίνουν, να διαμηνύουν ότι είναι το πιο ασφαλές γήπεδο και όταν έρχεται η ώρα για τα μέτρα τάξης, τα μέτρα ασφαλείας, να λέτε 13.000 εισιτήρια. Όχι, απαιτούμε έναν τελικό, όπως είπε και ο ΠΑΟΚ. Ισάξιο όπως... των δύο ομάδων, να πούμε, θεωρητικά, που θα πρέπει να, βάσει χωρητικότητας, να είναι πολύ παραπάνω τα εισιτήρια. Και να σου πω κάτι, κόψτε το λαιμό σας και προστατέψτε τον κόσμο που θα κατέβει. Δεν ξέρω πώς. Να σου πω κάτι, Ελένη. Άμα κάνεις ένα σωστό έλεγχο έξω από το γήπεδο, ούτε διόδια, ούτε ποιος θα μπει, ούτε ποιος θα φτάσει. Λέμε ότι όμοι γέννη τώρα, παιδί μου, γίνεται κάτι το παραμικρό. Γιατί πρέπει να το χρεωθεί ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ σε αντίστοιχη περίπτωση. Δεν είναι η δουλειά της αστυνομίας αυτό το να κυλήσουν όλα ομαλά. Ελένη μου, εδώ τους ρωτήσαν τους ανθρώπους, ο Μάκης ο Γκαγκάτσης στη σύσκεψη, αν η αστυνομία θα είναι έτοιμη με ένα σωστό επιχειρησιακό σχέδιο προστασίας για να αποφευχθεί αυτό που έγινε π.χ. πέρυσι στην Πεζογέφυρα, το οποίο το βλέπαμε όλοι τρεις μέρες πριν και λέγαμε εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει προστασία. Δεν θα ξεχάσω αυτό. Και είπαν ότι η περσινή διοργάνωση θεωρείται επιτυχημένη. Καλά, δεν θα ξεχάσω αυτό με την. Με τον περσινό τελικό, εγώ το έλεγα και πέρυσι ότι εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να σου πω ότι πώς να εκπονήσω ένα σχέδιο, ρε παιδί μου, προστασίας και ασφάλειας παρουσίας των δύο παδών στο γήπεδο. Δεν είναι στρατηγία, αλλά λογική έχουμε. Αλλά την προηγούμενη μέρα που μπαίνουμε στο Πανθεσσαλικό στάδιο, που είναι η μέρα των συνεντεύξεων, δεν θα το ξεχάσω. Νομίζω ότι αυτό το βιντεάκι, αν ψάξει κάποιο στο διαδίκτυο, αν είχε καταγραφεί, είμαστε έξω. Είναι ο Σταύρος Κόλκας, είναι ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Και απλά κοιτάμε το γήπεδο πριν ξεκινήσει η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Η τελευταία προπόνηση στο συγκεκριμένο γήπεδο. Και βλέπουμε την πεζογέφυρα. Έτσι. Και τα γλαστράκια που έχει. Και το μυαλό μας, που δεν είμαστε ειδικοί για αυτό το πράγμα, είναι ότι αυτά τα γλαστράκια έχει κάτι γλαστράκια. Ναι. Το θυμάμαι το βιντεάκι. Τα κοσμητικά. Ναι, ναι, ναι. Ότι αυτά τα γλαστράκια, ρε παιδί μου, σε καμιά στιγμή ένταση και τέτοιο, μπορεί να το πάρει ένας θερμόαιμος εκείνη την ώρα και να το πετάξει. Δεν εννοείται να έχει γλαστράκια τώρα, δεν είμαστε για γλαστράκια. Εδώ επίσης, τον καφέ σου πέτασαμε, έχεις νεύρα. Βλέπουμε την πεζογέφυρα. Εντάξει, θεωρούμε ότι θα έχει μια προστασία, μια αστυνομική δύναμη στην μία άκρη της πεζογέφυρας και στην άλλη άκρη της πεζογέφυρας. Και ξεκινάει ο τελικός, έτσι, φτάνει η μέρα του τελικού. Μπαίνουνε οι οπαδοί, εγώ δεν θα πω μπήκανε πρώτα της ΑΕΚ, μπήκανε πρώτα του ΠΑΟΚ. Όσοι ήταν εκεί είδανε ποιοι μπήκανε πρώτοι, έτσι για να μην μαλώνουμε και μεταξύ μας. Εκεί ήμασταν, είδαμε ποιοι μπήκανε πρώτοι. Και είναι η αστυνομία από κάτω και δεν έχει πάρει παιδιά χαμπάρι. Δηλαδή είναι από τα αριστερά, πρώτη, έτσι όπως είσαι στη σέντρα του γηπέδου, από τα αριστερά είναι του ΠΑΟΚ, από τα δεξιά είναι της ΑΕΚ. Τα έχουν όλα κλείσει πάρα πολύ καλά. Δεν συναντιούνται σε κανένα σημείο της πόλης του Βόλου οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με τη ΣΑΚ. Έχουν πάρει το λιμάνι έτσι όπως έρχονται από Αθήνα και από κάτω οι αεκτζίδες και έχουν πάρει από Πύλιο και από πάνω οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Δεν συναντιούνται σε κανένα σημείο μέσα στην πόλη, νομίζω ότι δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει, τώρα το βράδυ, αν κάποιοι έκαναν βόλτα, συναντήθηκαν με κάποιους άλλους και κάπου άναψαν τα αίματα,
Εντάξει, δεν μπορείς να τα έχεις όλα 100%. Μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Ναι, μακάρι να ήταν μόνο αυτό. Και τέλος πάντων μπαίνουν στο γήπεδο, γίνεται όλο πάρα πολύ ομαλά. Το γεγονός ότι υπάρχουν μανούρες στα τσέκ είναι μεταξύ τους. Το ότι πέφτουν δακρυγόνα από την πλευρά τσέκ είναι στο μεταξύ τους. Οι του ΠΑΟΚ μπαίνουν όλοι κανονικότατα. Έχουν μπει τα 3/4 της κερκίδας του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο. Και μπαίνουν ρε παιδιά και είναι ένα σημείο του γηπέδου. Εγώ δεν θα σας κάνω την έξυπνη ότι μπορώ να σας πω ότι έπρεπε να μπει. Αλλά το βλέπεις, κάνει μπαμ. Ότι μπορούν οι συγκεκριμένοι να πηδήξουν. Είναι ένα πορτάκι, σιδερένιο πορτάκι, το οποίο ένα παιδάκι 5-10 χρονών σκαρφαλώνει και το πηδάει. Και εκείνο το σημείο το είχαν αφήσει αφύλαχθο. Και αφού μπαίνουν οι πρώτοι, η αστυνομία είναι από κάτω. Για να πάει, πρέπει να περάσει είτε μέσα από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ είτε μέσα από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Γιατί δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση σε εκείνη τη γέφυρα. Δεν υπάρχει άλλη. Όχι. Είναι μόνο από εκεί. Τίποτα. Από τις δύο πόρτες που είναι δεξιά και αριστερά, και εφόσον πηδάει ο πρώτος στην πόρτα, κάνουν και οι υπόλοιποι την αρχή. Και αρχίζουν και σειραίουν πάνω στην πεζογέφυρα. Επί μισή ώρα, νομίζω ότι η αστυνομία δεν το είχε αντιληφθεί το συγκεκριμένο. Είμαστε εμείς και βλέπουμε πάνω να γίνεται όλο αυτό, να εκτελήσεται μπροστά στα μάτια μας. Ελένα, εγώ φοβήθηκα ότι κάποιος θα πέσει από τη γέφυρα εκείνη την ώρα. Βέβαια, να πούμε ότι η αστυνομία εκείνη την ώρα επέλεξε προφανώς να περάσει μέσα από την πιο ασφαλή κερκίδα, όταν είχε να διαλέξει από τη δεξιά πόρτα ή από την αριστερή, και διάλεξε να περάσει μέσα από τα Μάου Μάου και δεν έγινε τίποτα. Συμπτωματικά αυτά τα Μάου Μάου φαίνεται ότι κάναν μόνα τους τα επεισόδια και τιμωρήθηκε η ομάδα. Με κυκλισμένο και πρόστιμα. Και αυτό είπε και ο ΠΑΟΚ. Άσχετα αν πέρσι λόγω της, πώς να το πω, της αμέλειας, της αφέλειας. Της αφέλειας της αστυνομίας έγιναν όσα έγιναν στο Πανθεσσαλικό και τιμωρήθηκε βεβαίως ο ΠΑΟΚ πιο αυστηρά από τις δύο ομάδες. Η δε τιμωρία πατώντας βεβαίως οι νομικοί εκπρόσωποι των δύο ομάδων πάνω σε παραθυράκι, ότι ποιοι πάτησαν κάτω στον αγωνιστικό χώρο, ποιοι τα ξεκίνησαν, ποιοι αυτά. Δυσανάλογη. Ήταν εντελώς δυσανάλογη. Νομίζω ότι στην πεζογέφυρα όλοι είδαμε, δεν μάλωναν μεταξύ τους του ΠΑΟΚ, ούτε μεταξύ τους της ΑΕΚ. Μάλωναν, γινόταν σύραξη ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων. Το γεγονός ότι προήλθε μία τιμωρία δυσανάλογη για τις δύο ομάδες είναι ενδεικτικό. Το πώς στην κρίση του καθενός. Το πώς αντιμετωπίστηκε πέρσι ο τελικός του κυπέλου και τα όσα έγιναν. Και τέλος πάντων, ερχόμαστε τώρα στο θέμα του φετινού τελικού κυπέλου και λέει ο ΠΑΟΚ, όχι, εμείς δεν δεχόμαστε. Ερχόμαστε με καλή διάθεση στο ΆΚΑ, εφόσον το ΆΚΑ μας λέτε ότι είναι το πιο ασφαλές γήπεδο, εφόσον όλοι έχετε φαγωθεί εντός εισαγωγικών για το ΆΚΑ, ερχόμαστε. Αλλά εμείς με 13.000 κόσμο, όταν μας λέτε ότι είναι το πιο ασφαλές γήπεδο, δεν δεχόμαστε. Δεν το δέχτηκε και η ΑΕΚ, σαφώς σε πιο ήπια μορφή. Νομίζω ότι περισσότερες αντιδράσεις και φωνές διαμαρτυρίες ήταν από πλευράς ΠΑΟΚ, γιατί στην τελική ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που θα κατεβάσει όλο του τον κόσμο και ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος δέχεται να κατέβει στο ΆΚΑ. Και μια τέτοια απόφαση έχει δημιουργήσει δυσαρέσκεια στον κόσμο του Δικεφάλου, έτσι. Για το γεγονός. Ποιοι θα έχουν προτεραιότητα, ποιοι θα πάρουν, ποιοι δεν θα προλάβουν. Αυτό, για το γεγονός ότι για ακόμη μία φορά πάμε στο ΆΚΑ. Ναι, δεν είναι δίκαιο, ρε παιδιά. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που να πει είναι δίκαιο. Λοιπόν, το γεγονός όμως ότι η αστυνομία ήταν κάπως διαλλακτική, ήταν και καλό το κλίμα, οδήγησε σε μια δεύτερη σύσκεψη. Και εκεί στη δεύτερη σύσκεψη, ο ΠΑΟΚ ζήτησε κοντά στα 18.000 εισιτήρια. Ακού τι έγινε. Ναι. Στην αρχή έρχεται η αστυνομία, στη δεύτερη σύσκεψη πλέον χθες την Παρασκευή, και λέει 15.200. Ναι. Ανέβηκε από τα 13.500, ήταν την πρώτη φορά. Ανεβαίνει στα 15.200. 15.200, ποια σχολή περνάς? Νηπιαγωγών. Εντάξει. 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 Ναι. Και πάλι δεν είσαι δασκάλα, δεν είναι έτσι. Εντάξει, έχεις να κάνεις. Κύρος. Έχεις να... εντάξει, νηπιαγωγός. Λοιπόν. Λέει 15.200. Παρεμβαίνει πρώτα, πέρα από τις δύο ομάδες, παρεμβαίνει και ο υπεύθυνος εισιτηρίων της ΕΠΟ, ο οποίος λέει πρέπει να συνεννοηθούμε για αυτά. Ναι. Ο τελικός διοργανώνεται από την ΕΠΟ. Ναι. Η αστυνομία προτείνει πόσα άτομα μπορεί να διαφυλάξει, αλλά είμαστε και εμείς εδώ. Η αστυνομία, αν μπορούσε να το κάνει με και κλεισμένο, θα το έκανε. Είμαι πέντε, με προσκλήσεις. Ναι. Έρχεται η ΕΠΟ λοιπόν μετά και λέει 16.511 στην ΑΕΚ, 16.029 στον ΠΑΟΚ. Και εκεί βλέπεις ότι υπάρχει ένα διαφορετικό νούμερο και κάνεις τα μαθηματικά. Και λες, γιατί ο ένας να περάσει νηπιαγωγών Βόλου και ο άλλος νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης. Ναι.
Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Ίδιο φροντιστήριο πήγαν τα δύο παιδάκια. Ίδιο διάβασμα ρίξανε. Περισσότερα έξοδα γιατί στο ένα παιδάκι. Ναι, γιατί να πάρει περισσότερα να το ένα. Να νοικιάσει σπίτι στο Βόλο. Μπράβο. Ναι. Γιατί. Τέλος πάντων. Προχωράει και αυτό. Συμφωνούν με τα ΠΑΟ και ΑΕΚ ότι πρέπει να δοθεί ο ίδιος αριθμός. Προφανώς. Ναι. Ο ΠΑΟΚ εκεί αντιπρότεινε 18.000 βεβαίως εισιτήρια. Και μάλιστα είπε ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, έχουν γίνει τελικοί στο ΆΚΑ με 25.000 κόσμο από κάθε ομάδα. Τα 16.000 είναι λίγα. Προέχει ασφάλεια, συμφωνούμε όλοι σε αυτό, αλλά πρέπει να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Εκεί πάνω έπεσε το παράδειγμα του 2014 και πώς έγινε το πείρασμα. Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ πέρα, γιατί θα βγουν πολύ μετά Χριστόν προφήτες και θα πούνε αν γίνει κάτι, εννοείται ότι δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Αλλά υπάρχει και αυτό σαν ενδεχόμενο, έτσι σαν προεπτική. Αν γίνει κάτι. Εγώ δεν θα θέλω γίνει να... από του 5.000 παραπάνω. Εγώ δεν θέλω να ακούσω του μετά Χριστών προφήτε. Ότι να, εσεί που θέλατε παραπάνω και είδατε τι έγινε και τώρα μιλάμε για τα επεισόδια και αυτά. Όχι, παιδιά. Διαφωνώ κάθετα. Είναι δουλειά των υπευθύνων να οργανώσουν τον καλύτερο τελικό και να μην συμβεί το παραμικρό. Δεν ξέρω πώ. Και όταν λέμε υπευθύνων, για να μην, Και δεν είναι και δουλειά του ΠΑΟΚ στην τελική, της ΑΕΚ αν θέλετε, το να οργανωθεί με απόλυτη επιτυχία ο τελικός. Από πλευράς ομάδων θα φροντίσουν ώστε τα συγκεκριμένα εισιτήρια να δοθούν, να υπάρχουν εισιτήρια στα χέρια των 15.000, πόσο είναι, 17.200 ατόμων που θα κατέβουν στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα, το πώς θα μπουν. Το τι θα δεχθούν δεξιά και αριστερά, αν δεχθούν οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Πώς θα πάρουν τις θέσεις στο γήπεδο, είναι δουλειά άλλων. Για να μην μπερδευόμαστε. Και πρέπει να βρουν τρόπο να γίνει. Δηλαδή, για το όνομα, διοργανώσαμε Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν άνοιξε ρουθούν. Δηλαδή, άμα θες, δεν μπορείς να διοργανώσεις ένα τελικό κυπέλλου. Και το πώς θα μετακινηθούν όλοι αυτοί στο γήπεδο, έτσι. Γιατί το θέμα είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, δεν είναι οι οπαδοί της ΑΕΚ. Είναι αυτοί που θα πάνε μεμονωμένα. Ακριβώς. Εδώ πέρα μιλάμε για πούλμα που θα ξεκινήσουν από το πρωί, από τα ξημερώματα, για να πάνε σε ένα τελικό κατευθείαν. Και θυμίζουμε, πριν από το 4, είναι πριν από 4 χρόνια, έτσι, 2-18, πριν από 4 χρόνια 21.700 εισιτήρια είχαν πάρει δύο ομάδες και τώρα αναγκαστικά πέφτουμε στα 17.200, έτσι. Πάλι είναι, λίγα είναι, όταν σου λένε ΆΚΑ. Λοιπόν, υπάρχουν διάλογοι που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί η αστυνομία πέταξε και μία τάκα η οποία συζητήθηκε. Ποια από όλες λες? Λόγια την Παρασκευή. Α, λοιπόν, να το βρω ακριβώς το σημείο. Αφού η αστυνομία στην αρχή έκανε λόγο ότι κανένας χωρίς εισιτήριο, όποιος βρεθεί κατά τη διάρκεια ελέγχου χωρίς εισιτήριο, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα είπαν ότι θα γίνει και με δικά του έξοδα. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη όποιος είναι χωρίς εισιτήριο με δικά του έξοδα, αλλά ζήτησε και από την Παρασκευή να μην βρεθεί οπαδός του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Κανένας οπαδός του ΠΑΟΚ στην Αθήνα από την προηγούμενη μέρα. Γιατί? Δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό. Γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση οργανωμένων που δίνει ένα ραντεβού. Ναι, δεν έχει να κάνει με την... Ναι. Γιατί έχει αθηναϊκές πινακίδες. Έτσι και εσύ, γιατί είσαι σαλονικιά. Δεν επιτρέπεται την Παρασκευή τώρα στην Αθήνα. Περίμενε. Μόνο Σάββατο. Ας πούμε τι, πρώτα γιατί για τους ανθρώπους. Γιατί έχει σαλονικιώτικη ταυτότητα. Τι, ναι, γιατί. Αλλά γιατί. Γιατί έχει σαλονικιώτικη ταυτότητα. Ας παρακάμψουμε πρώτα τους ανθρώπους που μένουν. Ναι. Που είναι είτε Αθηναίοι, είτε οικονομικοί ερωτικοί μετανάστες στην Αθήνα. Ας εξαιρέσουμε το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος του ΠΑΟΚ είναι στην Αθήνα, ο Πανελλήνιος. Ναι. Όχι. Ο οποίος θα πρέπει να μετακομίσουν. Μαζεύεται εκεί πέρα στην Ομόνοια. Και Σάββατο πρωί να μαζευτούν ξανά στην Αθήνα. Δηλαδή τι, κάνεις ένα έτσι με τα δαχτυλάκια, εξαφανίζεσαι πουφ
Και Σάββατο 12 η ώρα, σαν την Κολοκύθα με την Σταχτομπούτα, εμφανίζεσαι ξανά και γίνεσαι παοξής. Δηλαδή γύρισε ρε παιδιά η αστυνομία τώρα λίγο για να καταλάβουμε τι συζητήθηκε στη σύσκεψη και ζήτησε να μην βρεθεί κανένας οπαδός του ΠΑΟΚ στην Αθήνα από την προηγούμενη ημέρα. Δεν μπορώ. Και φυσικά απαντάει ο ΠΑΟΚ ότι δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε αυτό. Δηλαδή παίρνεις εσύ το αεροπλάνο, έτσι. Ναι. Είστε δύο κολλητοί, τρεις κολλητοί ρε παιδί μου και παίρνετε την Παρασκευή. Γιατί δεν θέλετε Σάββατο με την ψυχή στο στόμα και αυτά. Θέλετε να κάνετε και μια βόλτα στην Αθήνα, να πάτε να δείτε και κάτι φίλους σας. Παίρνετε το αεροπλάνο την Παρασκευή το πρωί και θα γυρίσετε Κυριακή το πρωί. Όχι. Γιατί? Γιατί είσαι ΠΑΟΞΙΣ! Τι όχι, κυρία μου! Μα όχι! Είναι φοβερά, φοβερά. Δεν έχει γιατί. Και φυσικά του λέει ο Μάξογκα, κάτσε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Να πείτε τι. Ναι, προφανώς τα πούλμαν. Οι οργανωμένοι, ναι. Οι οργανωμένοι. Αλλά όλοι δεν είχαν να ξεκινήσουν από την προηγούμενη και να το βγάλουν όλοι μέσα στο πούλμαν. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι θα ξεκινήσουν αργά το βράδυ. Έτσι, ναι, όπως το συνηθίζουν. Αργά το βράδυ για να είναι το πρωί στα. Πώς λέγονται εκεί. Τα διόδια στις Χαρνές. Αφιδνές. Αφιδνές. Είναι τελευταία. Ποια Χαρνές είναι. Αφιδνές. Αφιδνές. Εντάξει, συγγνώμη, ρε παιδιά. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, συγγνώμη. Αν αυτού του πει καραμπουρνάκι ή ντεπό ξέρουν να ξεχωρίσουν, δεν κατάλαβα. Πολύ καλά τα λες, φίλοι μου. Άμα του πει Μανώ ή Όζα ξέρουν. Όχι, δεν ξέρουν. Σουβλάκι, καλαμάκι ξέρουν. Θα πούνε. Έμαθε τι έγινε με το καλαμάκι. Του αποχώρησαν το καλαμάκι. Περνάει νομοθετικό πλαίσιο. Ναι. Το οποίο γίνεται παντού στην Ευρώπη ήδη, το οποίο απαγορεύει τα πλαστικά καλαμάκια. Ο Χαμούλης ο κακός στο Twitter, γιατί όλοι κατάλαβαν, οι κάτω καταλάβαν να τους κόβουν τη μάσα. Και σου λέει δύσκολα είμαστε. Τι θα γίνει τώρα, τι θα τρώμε. Ενώ εμείς οι έξυπνοι, εμείς οι έξυπνοι καταλάβαμε. Πλέον ναι. Το, απλά θα αλλάξει το υλικό. Ναι. Θα είναι από μπαμπού. Ακριβώς. Είναι το διαδιασπόμενο. Οπότε τι θίγεσαι, Σωτήρης, όπως κατάλαβαν, Αχαρνές, Αφιδνές, το ίδιο και το αυτό. Λοιπόν, μας κάνεις και νόημα για τέλος, έτσι. Μην μου κάνεις εμένα τον Ηλία Παπαθεοδόρου, έτσι, time out. Ποιος το έκανε χαρακτηριστικό, Γιαννάκης, ήτανε ο Ιωαννίδης, που κοπανιόταν στο time out, Ιωαννίδης. Κοπανιόταν, κοπανιόσαν το. Τώρα που είπες μπάσκετ, ούτε Παναθηναίκος, ούτε Ολυμπιακός στο Βελιγράδι. Κρίμα. Εγώ ξέρω ότι το DPG. Ξέρεις τι θα γινόταν. Τον κάνουν ισόβιο αποκλεισμό από τη EuroLeague τώρα, κάνουν φάκελο. Τι θα γινόταν στο Βελιγράδι. Άμα ήταν και ο Ερυθρός Αστέρας και λογικά η Ρεάλ είναι άλλη. Όχι, μόνο παδί εκεί που βρίσκονται, ρε παιδί μου, στο Βελιγράδι και πάνω του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Δεν θα τα έχουμε όμως αυτά. Βόλος. Δεν θα τα έχουμε. Έλα, Βόλος. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με περισσότερο τελικό κυπέλου, με ανακοίνωση, με Βασιλιάδη, με βόλεϊ, με φόρτσα πρωτοσέλιδο. Γενικώς έχουμε πολλά και διάφορα. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Εσύ και εμείς τότε είμαστε... ήσουν αγέννητο, τότε γεννήθηκες. Κι όμως είμαστε ακόμα εδώ. Εδώ με το Σωτήρι λέμε ότι πρέπει να βγει και 97-98 αυτό το τραγούδι. Εντάξει, μετρούσα χρόνια ζωής. Α, ναι. Μετρούσα χρόνια. Ας πούμε, περπατούσες. Ναι, ήμουν παιδί θαύμα. Ήμουν παιδί θαύμα και μιλούσα και περπατούσα. Λοιπόν, και τα Τζουρίς είναι ακόμη εδώ. Τα Τζουρίς είναι συνέχεια μαζί μας, Billiard and Bowling Center. Στην Παπαναστασίου 58 θα πάτε, στην περιοχή Ιπποκρατίου. Έχει μπιλιάρδο, 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια. Έχει πινκ-πονκ, έχει bowling με ωραίες προσφορές, τα δύο παιχνίδια, άλλο ένα δώρο. Και μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές παίζετε με 2 ευρώ και με 1,5 πιτσιρικάδες. Απολαύστε και τους αγαπημένους σας αγώνες, παίξτε επί τραπέζια και PlayStation. Όσοι δεν βρείτε εισιτήρια, Τζουρίς να δούμε τον αγώνα. Για την τελικό, Αθήνα, ναι. Έχει βγει έτσι μία πάρα πολύ εσχρή, να το πω, εμετική, να το πω. Επικίνδυνη να την πεις. Επικίνδυνη να την πω. 95 λένε, αγέννητη. 95. Ναι, συνέχισε. Το τραγούδι αυτό. Ναι. Μάλιστα. Ανακοίνωση από τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ προειδοποιούν πως δεν θέλουν να δουν κανένα πόδι ΠΑΟΚΤΣΙ. Και αυτοί να εξελωθούν. Ναι, θέλουν. Ναι, okay. Ναι. Δεν θα πατήσει στην πόλη μας, έτσι αναφέρουν χαρακτηριστικά. Πόλη σας. Κάνουν λόγο για αλλόθρησκους. Ναι. Και μετά κατηγορούν το μέσο ΠΑΟΞΙ ότι θέλει απόσχεση από την Ελλάδα. Ναι. Ωραία. Υπάρχει μια τέτοια ανακοίνωση λοιπόν από τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ και έχουμε επέμβαση, παρέμβαση, ό,τι θέλετε πείτε, από τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Έδειξε αντανακλειστικά σε αυτή την περίπτωση, άσχετα αν πέρασαν τρεις μέρες, από τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος ζήτησε να γίνει προκαταρκτική έρευνα, βεβαίως, για την συγκεκριμένη ανακοίνωση, για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση της Original,
ζητώντας του να ασχοληθεί με την υπόθεση, αναφερόμενος βεβαίως στον Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου, τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, τον οποίον ενημέρωσε για την σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, προκαταρκτική έρευνα. Η ΑΕΚ, η οποία δεν δυναμητίζει καθόλου το κλίμα, έτσι μην ξεχνάτε τι έλεγαν καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, η ΑΕΚ που κράτησε χαμηλούς τόνους, η ΑΕΚ που δεν τοποθετήθηκε ποτέ για την διαιτησία, όλα αυτά βεβαίως τα βρίσκουμε μπροστά μας και όλα αυτά καταραίουν όμορφα μπροστά μας. Όταν υπόθηκε βέβαια αυτό στη χθεσινή σύσκεψη από τον εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ, ότι κοιτάξτε να δείτε κυρία αστυνομική που είστε υπεύθυνη για τη διεξαγωγή και την ασφάλεια όλων, έχουμε αυτή τη στιγμή μια απειλή που έγινε δημόσια. Όχι, δεν είναι κάτι. Έχουμε μια εμπειριστική τοποθέτηση. Μπράβο. Δεν είναι απειλή. Έχουμε μια εμπειριστική, ωραία, μια εμπειριστική τοποθέτηση. Όταν όλοι προσπαθούμε να δείξουμε καλή διάθεση για να διεξαχθεί ο συγκεκριμένος τελικός των δύο ομάδων, έτσι. Αν σκεφτεί κανείς και τα όσα έγιναν και ξαφνικά βγαίνει μια τέτοια τοποθέτηση. Και η αστυνομία το αρνείται ότι δεν θα γίνει τίποτα, όχι. Εντάξει, λοιπόν. Παιδιά, παράλληλα σύμπαντα είναι αυτά. Ο καθένας μένει σε όποιο θέλει. Είχαμε βεβαίως και μια τοποθέτηση από τον Γιώργο Σαββίδη χθες, μόλις έγιναν γνωστά τα νούμερα τα οποία θα πάρουν οι δύο ομάδες, και λέει χαρακτηριστικά πως το πιο ασφαλές γήπεδο στην Ελλάδα με 70.000 θέσεις και δεν είστε ικανοί να οργανώσετε ένα ωραίο παιχνίδι για τον κόσμο. Ποιος φταίει? Μετά ο Σαββίδης σας φταίει για όλα. 17.196 εισιτήρια και τι είναι αυτό, ρε. Από τον Γιώργο Σαββίδη βεβαίως. Να πούμε ότι έτσι όπως έχει βγει το πλάνο τουλάχιστον μέχρι στιγμής, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα κάθονται εκεί που καθόντουσαν και το 14. Από εκείνη την πλευρά θα είναι πάλι. Λες να βρέχει κιόλας. Δεν ξέρω. Έχει ξεκινήσει ήδη τριαντάρια, ρε Λένα. Σε κάποια φάση είχαν ανοίξει ουρανοί. Ενώ είχε ζέστη, είχε ζέστη. Θυμάσαι ότι την ώρα. Έχω βίντεο από αυτό. Ναι. Εγώ ήμουνα στο πάνω διάζωμα προς τα δημοσιογραφικά, φαντάζω δηλαδή. Και την ώρα που ανοίγουν οι ουρανοί, εκεί που βλέπεις την κερκίδα μαύρη από τα μπλουζάκια, ναι, ξαφνικά, γιατί είναι τρελή. Ναι. Δική μας, το ξέρουμε. Άλλοι κρύβονται κάτω από τα στέγαστρα όταν βρέχει. Άλλοι. Και αυτό το γουστάρουν. Είδαμε. Και αυτό, ναι, το είδαμε. Ναι. Κάτω από το στέγαστρο. Μπράβο. Άλλοι το γουστάρουν. Εκείνη την ώρα λοιπόν έχω βιντεάκι που από μαύρη κερκίδα γίνεται μπέζ στο χρώμα του δέρματος. Γιατί με το που βρέχει βγάζουν όλοι μπλουζάκι. Με πνευμονία, λέει ο παδί του ΠΑΟΚ. Εγώ ήμουνα τρεις μήνες με βήχα μετά, στο είπα. Και εγώ είχα δεν μπορούσα να συνέλθω. Άρρωστη. Και εγώ είχα γυρίσει άρρωστη, αν και δεν βρεχόμουνα. Αλλά νομίζω ήταν περισσότερο. Εγώ ήμουν κάτω από τον κύριο Καλατράβα. Ναι. Έμπαζε από παντού. Μάλιστα. Λοιπόν, φόρτσα έχουμε. Κυκλοφορεί σήμερα στα περίπτερα. Το ραντεβού με την ενημέρωση του ΠΑΟΚ. Το μέλλον είναι τώρα. Η μεγάλη κλοπή ολοκληρώθηκε. Το πρωτάθλημα χάθηκε στα χαρτιά. Γιατί βεβαίως κάπου εδώ να ανοίξουμε παρένθεση και να πούμε πως τη Δευτέρα βγήκε η ανακοίνωση, η απόφαση από την Επιτροπή Εφέσεων, που στην ουσία απέρριψε την έφεση του δικεφάλου, την έφεση του Ιβάν Σαββίδη και ούτω καθεξής. Υπήρχε και το σκεπτικό, το οποίο σκεπτικό της απόφασης δεν είχε πολλές διαφορές από την απόφαση του κυρίου Καποδίστρια, από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο. Ναι, μεν δέχτηκε το βίντεο, αλλά υπάρχουν πολλά κενά, υπάρχουν σημεία τα οποία σηκώνουν αμφιβολίες. Όπως είπε και ο ΠΑΟΚ, όλη η απόφαση, όλη η διαδικασία έγινε κάτω από ένα κλίμα επικοινωνιακού τραμπουκισμού. Τα ζήσαμε όλοι τις προηγούμενες μέρες. Ο Σκουτέρης, ο οποίος τάχα μου δήθεν ήταν προς την έγερνε, αν θέλετε να το πούμε καλύτερα, προς την πλευρά του ΠΑΟΚ, έγινε καλός, έτσι. Και ξαφνικά. Το φοβερό είναι το με ποια ταχύτητα βγήκαν τα δημοσιεύματα μετά. Την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Μετά από μία ώρα, μωρό μου. Εκεί που υπήρχαν. Ναι, μετά από μία σοκαριστικό ώρα. Σοκαριστικό! Δηλαδή, είσαι τρεις εβδομάδες στο ντου, ναι, στο Σκουτέρι, και δεν μιλάμε μόνο για το πρόσωπο, για τον ίδιο, οικογένεια, σύζυγο, εχμές, δημοσιεύματα με υπονοούμενα και μπηχτές,
Ανακοίνωσε από την Ένωση Δικαστών ότι κοιτάξτε να δείτε, στοχοποιούμαστε από παντού, ότι τα μέλη μας βρίσκονται στο προσκήνιο στο δημοσιευμάτων στόχαστρο. Και στο στόχαστρο δημοσιευμάτων. Ο προϊστάμενος βέβαια των νομικών... Ο κύριος Κοντονής εννοείται ότι ήταν απόν από όλη αυτή τη διαδικασία. Υπήρχαν δύο ανακοινώσεις από την Ένωση Δικαστών. Δηλαδή για να φτάσουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι κύριοι να βγάλουν ανακοίνωση ότι κοιτάξτε να δείτε, στοχοποιούμαστε από παντού, κάντε κάτι. Και ο Κοντονής να φωνάζει απόν, μπορείτε να καταλάβετε σε τι βαθμό ένιωθαν την πίεση και σε τι βαθμό υπήρχαν αυτά τα δημοσιεύματα και έβγαιναν στην επικαιρότητα και στοχοποιούσαν τον Σκουτέρη, τον άλλον, όλα τα μέλη της Επιτροπής. Και φυσικά ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κοντονής, παγερά αδιάφορος, προκλητικά απόν από όλη αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το κλίμα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, τις οποίες βιώσαμε εμείς και λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να βγει μια απόφαση με αυτό το κλίμα, με αυτές τις συνθήκες, εννοείται ότι μια απόφαση κάτω από αυτό το κλίμα θα είναι καταδικαστική για τον ΠΑΟΚ. Δεν νοείται την ώρα που στοχοποιούνται, γίνεται ένας πόλεμος, επικοινωνιακός πόλεμος, με κάθε μέσο, από Λενάκη. Κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, να βγει μία απόφαση η οποία θα δικαιώνει τον ΠΑΟΚ. Βάλε εδώ πέρα τώρα ένα αστεράκι αυτό το πράγμα. Για το επικοινωνιακό της υπόθεσης. Η Φιέστα, γιατί έγινε την Κυριακή? Για το επικοινωνιακό της υπόθεσης. Ο πρόεδρος, όχι ο πρόεδρος, ο Βασιλιάδης. Κανένα επίσημο πόστο στην ΑΕΚ, ο κύριος Μελισσανίδης, με δηλώσεις του μετά περί Μάου Μάου, όταν είπε ότι κανείς δεν μπορεί να βγάλει άλλη απόφαση. Όλα, αυτό δεν είναι κάτι? Είναι όλα κομμάτια του puzzle. Δηλαδή... Όλο αυτό που έγινε από το μάτς, από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, μέχρι και τη Δευτέρα που βγήκε η απόφαση από την Επιτροπή Εφέσεων, είναι κομμάτια του puzzle. Και μέσα σε αυτό το puzzle εντάσσεται και η δήθεν φιέστα της ΑΕΚ την προηγούμενη Κυριακή. Μια φιέστα εντελώς για επικοινωνιακούς λόγους, γιατί δεν είχε βγει ακόμη απόφαση. Μια απόφαση που ενδεχομένως να ανέτρεπε όλα τα δεδομένα, έτσι. Ενδεχομένως. Βάζουμε για το 0,01%, εγώ σου λέω. Λέμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε πιθανότητες. Θα επικρατούσε η λογική. Λέμε για το 0,01%. Ναι. Ο Σκουτέρης ήταν τρελός και λέει μισό λεπτά, κύριε παιδιά. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να διεξαχθεί. Γιατί έχουμε αυτό, γιατί αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό. Και δεν βλέπω καμία τρομοκρατία. Ωραία, δεν βλέπω, βλέπω ένα σφύριγμα. Ωραία, υπάρχει αυτή η τιμωρία του Ιβάν Σαββίδη, γιατί μπήκε και κακώς μπήκε και εφόσον και ο ίδιος το αναγνώρισε, γιατί ζήτησε συγγνώμη. Οπότε ορίστε, κυρία μου, αυτή είναι η τιμωρία σας. Αλλά από εκεί και πέρα να εξετάσουμε. Έχουμε ένα βίντεο που φαίνεται ότι σφυρίζει. Σφυρίζει, γιατί σφυρίζει ο συγκεκριμένος άλλος? Για να παραγγείλει σουβλάκια στη Βάρη. Δεν ξέρεις εσύ. Α, έτσι κάνουν κάτω. Φρουτ! Μάστορι, έλα εδώ. Καλαμάκια. 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 Γιατί άλλο μπορεί να σφυρίζει? Πες εσύ, ο Κομίνης δεν έχει ήχο το βίντεο. Δεν ξέρουμε γιατί σφύριξε. Ναι. Η ΑΕΚ υποστήριξε ότι ήθελε να τους φωνάξει κοντά. Πες εσύ, το μπορεί, δέχομαι. Μπορεί να μπούκωσε η σφυρίχτρα. Μπορεί. Να δοκιμάσει αν δουλεύει το στραγάλι. Δεκτό, θα σου πω εγώ, γιατί είμαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, το ξέρεις. Και εγώ βάζω όλα τα ενδεχόμενα γιατί θέλω εδώ να είμαστε αντικειμενικοί. Ο Ποντίκης με το σημαίακι γιατί βγήκε, για Grand Prix? Βγήκε για παρέλαση? Γιατί βγήκε ο Ποντίκης με το σημαίακι αφού την προηγούμενη ώρα δεν το κρατούσε? Μπορεί να είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία, από ότι έχει ένα σημαίακι στο χέρι του και το σηκώνει να δει. Ήταν και τελευταία φορά. Ο Στυλιαράς, γιατί βγήκε να... Ο Στυλιαράς δεν ήταν στο χώρο. Ναι. Γιατί βγήκε να επιθεωρήσει, να δει αν έχει καλό γκαζόν, θέλει να το βάλει στην επαυλή του. Πες μου. Όχι, όχι. Γιατί μπορεί να ένιωσε αποπνικτική την ατμόσφαιρα και βγήκε να πάρει αγέρα έξω στην Τούμπα. Μυρίζει και το ωραίο το σουβλάκι απ' έξω από τις καντίνες. Έχει μπορεί ωραίο άρωμα η Τούμπα. Μπορεί να πείνασε κιόλας ο άνθρωπος και σου λέει ας βγω λίγο έξω. Ας βγω μια βόλτα συμπτωματικά μετά το σφύριγμα. Και, μάλιστα. Και εκεί είναι ο Βασίλης Δημητριάδης και του λέει μπάστα, αδερφέ. Μισό λεπτάκι, σφυρίζει. Με τη σκορ. Με τη σκορ. Και λέει ο άλλος 1-0. Και κάνει ο Βασίλης Δημητριάδης Βασιλιάδης. Ξέχνατο. Φαίνεται στο βίντεο. Ξέχνατο. Εμείς με 1-0 έξω δεν βγαίνουμε. Και βγαίνει η απόφαση και λέει ότι υπήρχε ενδεχόμενο αν έβγαιναν έξω να γινόντουσαν επεισόδια και να. Από τους 50 ανθρώπους που είχαμε μείνει μέσα στο γήπεδο. Αν το σκορ ήταν 1-0. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ γιατί να μπουν στο 90 ή γιατί να προκαλέσουν επεισόδια με το σκορ στο 1-0 που περίμεναν πόση ώρα έξω? Που έχουν ομολογήσει όλες οι πλευρές ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ εκείνη τη μέρα ήταν υποδειγματικός. Περίμενε, προχωράμε. Γιατί εδώ πέρα τα κουλά είναι πάρα πολλά και δεν μιλάμε, αλλά κάποια στιγμή έρχεσαι και κάνεις μπαμ. Ναι. Δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Για το...
για τον τέτοιο, για τον Χιμένε, θες να πεις. Ναι. Ο οποίος ένιωσε. Για τον Κονέ πρώτα που δηλώνει μόνος του. Ναι. Δηλώνει μόνος του στην κάμερα της Νόβα ότι ναι, μας είπανε να βγω. Ο πρόεδρος. Σταμάτα. Ο πρόεδρος. Ένα μυαλό είναι αυτό, χειμώνα καλοκαίρι και το βάφω και ξανθώ. Εκεί που μιλούσε παιδιά και να καταλάβετε τι γίνεται. Την εξαλωσύνη. Και πόσο ωραίο το ραδιόφωνο και γκάζωνε και έλεγε και αυτά. Έπαθε ένα blackout στο μυαλό. Και μου λέει, το ξέχασα τι ήθελα να πω. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχετε πάθει και εσείς στην παρέα σας. Μας είπανε να βγούμε, αλλά μετά από μια μισή ώρα να βγούμε να κάνουμε τι. Το είπε μόνος του. Βγαίνει ο Χιμένεθ στην Ισπανία και λέει αυτό ότι μας είπαν να βγούμε, αλλά ο πρόεδρος μας είπε να μην πάμε πουθενά. Έχει και νέες δηλώσεις Χιμένεθ τώρα που είπες για Χιμένεθ. Λοιπόν, ο άνθρωπος τα λέει μόνος του και δεν το φωνάζει κανένας να λογοδοτήσει γι' αυτά. Φοβηθήκα. Λέει η ερώτηση του δημοσιογράφου, έτσι, είναι τωρινές. Φοβηθήκατε όταν είδατε τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ στο Γρασίδι? Ότι δεν ήταν στο Γρασίδι ο Μανόλο, ούτε να το σκεφτεί κανένα. Ο οποίος Μανόλο είχε αποβληθεί, ήταν μέσα στα αποδυτήρια. Όχι εκείνη τη στιγμή. Μετά όταν είδαμε τις φωτογραφίες, ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς θέλετε να μου πείτε τώρα ότι δεν έχετε φοβηθεί από μία φωτογραφία? Και εγώ τα βλέπω τις παλιές μου φωτογραφίες, φοβάμαι λίγο. Λέω, κούκλα μου, πώς ήσουν έτσι? Δεν γίνονται αυτά. Ήταν σουρεαλιστικό, απίστευτο. Ο εισαγγελέας αυτή τη στιγμή, όχι ο κύριος Κουτέρης. Όταν βλέπεις παιδικές φωτογραφίες, δεν φοβάσαι? Λες, ρε μάνα, τι καπελάκι μου έχεις κάνει. Φοβάμαι να τα δείξω. Το κούρεμα με το ταπεράκι, ναι, δεν είναι. Δεν φοβάσαι? Ή τα ρούχα που σου φορούσε. Ναι. Δεν φοβάσαι λίγο με αυτές τις φωτογραφίες? Αυτή τη στιγμή ένας εισαγγελέας αυτά πάγγελτα. Αυτά πάγγελτα, μόνος του. Μόνος του, ρε παιδί μου. Δεν λέω να είναι ο Σκουτέρης. Ναι. Ας είναι η κυρία Σκολαρίκη. Καλά, εδώ αυτά πάγγελτα λες κι εσύ. Εδώ βγήκε ο Μελισανίδης και είπε: αν είναι μάο-μάο και αναφέρεται στον ΠΑΟΚ, στους δικαστικούς λειτουργούς, να βγάλουν τέτοια απόφαση, ας το κάνουνε. Εδώ κουκλίδα μου φεύγει ο Μυραλάς και ακόμα δεν τον έχει φωνάξει ένας να πει τι έκανε μέσα στην τούμπα. Ναι, ένα-ένα. Πρώτα ο Μυραλάς, μετά ο Μελισανίδης. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος δηλώνει ότι δεν τρομοκρατηθήκαμε. Εκεί που πατάει όλη η πυρασπιστική γραμμή της ΑΕΚ, δεν. Δεν, το λέει. Όχι, εκείνη τη στιγμή. Όταν είδαμε τις φωτογραφίες, ναι, ήταν σουρεαλιστικό. Θα κατηγορήσει από εδώ και πέρα για σουρεαλισμό. Θα απαγορευτούνε, διαροπάλου, ζωγράφοι όπως ο Πικάσο. Ναι, σουρεαλιστικό. Ναι, δεν γίνεται, κουκλίτσα μου. Που ενδεχομένως να αφήνουν κλίμα τρομοκρατίας στους επισκέπτες μιας γκαλερί, έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι... Τα λένε μόνοι τους. Τα λένε μόνοι τους και δεν ντρέπονται, έτσι. Δεν ντρέπονται. Έχουν εκτεθεί μέσω δηλώσεων πάρα πολλές φορές. Η ιστορία έγραψε βεβαίως και αυτές οι κοιλίδες μένουν. Πώς το έγραψε στο Twitter? Ότι η ιστορία έγραψε, οι κοιλίδες μένουν και τα όμορφα παραμύθια περί αδικίας που μεγάλωσαν γενιές και γενιές καίγονται όμορφα. Αυτό. Γιατί η ζωή στη Θεσσαλονίκη συνεχίζεται και θα συνεχίσει να συνεχίζεται. Και θα συνεχίσει να πούμε ότι ψύχραιμα το πήρε ο κόσμος. Γιατί είπανε. Ότι οκ, okay, καταλάβαμε τι έγινε όλη τη σεζόν, έγιναν αυτά τα δύο τρυπήματα στο τέλος και χρόνου... Και έρχεται ρε παιδιά ο άνθρωπος αυτός, γιατί βλέπω τη φωτογραφία του τώρα του Χιμένεθ και λέει οι ουδέτεροι στην Ελλάδα αναγνωρίζουν ποια είναι η καλύτερη ομάδα ποδοσφαιρικά. Δεν είπε όνομα φαντάζομαι. Δεν είπε όνομα. Μόνο από τον τίτλο που το είδα. Ωραία, δεν είπε όνομα. Το διάβασα εγώ, δεν είπε όνομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το αποδέχομαι. I do. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα όμως, γιατί πήγαμε 11.30, με φόρτσα μισή αφήσαμε. Τι έχουμε να πούμε? Έχουμε να πούμε βεβαίως για βόλεϊ. Θέλω να σταθούμε σε δύο δηλώσεις, του Πελέ και του Κούδα. Του Πελέ και του Κούδα. Βεβαίως, θα μας τα πεις μετά το διάλειμμα, πάμε και ερχόμαστε. Έτσι ωραίο mood καλοκαιρινό είμαστε. Αν τα παίζουμε αυτά Απρίλη, τι θα παίζουμε τον Αύγουστο, Λιωμένο παγωτό κολλάει στο χέρι. Μόνο. Και θα αποχαιρετάμε τον κόσμο που θα βέβαια Χαλκιδική, γιατί εμείς εδώ θα είμαστε. Θα πρέπει να μπούμε και σε mood να λέμε... Για την κίνηση. Ναι, βεβαίως, για την έξοδο. Ναι, των εκδρομέων. Των εκδρομέων προς τη Χαλκιδική, την κίνηση. Κυριακή δεν θα έχει τίποτα, όλοι θα φεύγουν από Σάββατο. Αυτά τα ωραία θα έχουμε σε πολύ λίγο καιρό βεβαίως. Αλλά τώρα είμαστε σε mood αγωνιστικό. Και mood juries. Βεβαίως. Απολαύστε παιχνίδι στα τζουρίς, μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ πονγκ. Παίξτε bowling στα τζουρίς και κερδίστε στα δύο παιχνίδια άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές παίζουν με 2 ευρώ και 1,5 τα παιδιά. Απολαύστε τους αγαπημένους σας αγώνες, παίξτε επί τραπέζια και PlayStation. Αναλαμβάνουν παιδικά πάρτι Παπαναστασίου 58. Πού γίνεται χαμός? Στη Media Markt. Βεβαίως, για λίγες μέρες στη Media Markt θα γίνει χαμός. Τελευταία κομμάτια από όλες τις κατηγορίες σε απίστευτες τιμές. Μέχρι και 70% εκπτώσεις, έτσι. Τα πάντα, μιλάμε για πάνω από 10.000 προϊόντα. Πάμε να πάρουμε ένα κινητό προϊόντα να κάνει καλές φωτογραφίες. Για τον τελικό, ναι. Βεβαίως.
Στη MediaMark βεβαίως ξέρουν και από τιμές και είναι και ξεπέραστη σε ποικιλία. Τρέξτε στο διπλανό σας κατάστημα και θα βρείτε σίγουρα κάτι που χρειάζεστε σε εκπληκτική τιμή. Μην παραλείψετε μια βόλτα από την MediaMark. Έχουν έτσι μερικές μέρες εκπτώσεων και χαράς. Και οι άνθρωποι προσφέρουν, γιορτάζουν και τα δίνουν σε εκπληκτικά τιμές μέχρι και 70% φθηνότερα. Τέλεια. Δεν γίνεται να μην σταθούμε όμως στον Ράσβαν Λουτσέσκου. Και αυτός όπως και εμείς, μοιάζουμε λίγο η τρελή του χωριού, έτσι που τα λέμε, φωνάζουμε. Μέχρι το τέλος της σεζόν θα τα λέμε. Ήτανε μια χρονιά ιδιόμορφη, μια χρονιά δύσκολη, μια χρονιά που έγιναν όλα όσα έγιναν και βεβαίως στέρισαν από τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ο προπονητής του Δικεφάλου δεν μασάει τα λόγια του εντός εισαγωγικών, τα λέει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα όσα είπε χθες. Ενδεικτικό είναι στον Κωστή Μπότσερη και στο Γιάννη Βάγκο στην Νόβα, έτσι. Στην κάμερα της Νόβα. Ας ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι. Πώς ήταν η εβδομάδα που πέρασε, το ρωτάνε πρώτα. That we played home, and the second aspect was okay, connected with the final decision about the game against AEK. Αυτή ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα όσον αφορά τα τρία παιχνίδια τα οποία παίξαμε στην έδρα μας. Και ήταν κερδοφόρα και τα τρία. Απ' την άλλη, υπήρχε ένα κακό σημείο το οποίο αφορούσε την τελική απόφαση για το παιχνίδι με την AEK. Περίμενε, περίμενε κάτι διαφορετικό. Στην τελική απόφαση. You expect any different decision, the final decision of the court for that game against that? I don't know what to answer, but it's difficult, very, very hard to accept this decision. Δεν ξέρω τι να απαντήσω ακριβώς, αλλά είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε μια τέτοια απόφαση. It's obvious for everyone that it was a strategy to fuck power this year. Έπρεπε να πει ένα. Τι να πει και ο Γιώργος. Για να βρεθεί σε μια δύσκολη θέση ο ΠΑΟΚ, τι να πει και ο μεταφραστής. Ξεκινώντας με τη στρατηγική του Ολυμπιακού να μην παίξει το παιχνίδι εδώ πέρα και να πάρει την νίκη χωρίς να κάνει τίποτα. Going on with the first decision from commissions for this game. Προχωρώντας την πρωτότυπη απόφαση των επιτροπών για αυτή, για αυτό το παιχνίδι. Going on with what happened against AEK in the last last minutes, 90 minutes when we scored a regular goal and the moment when the referee validated the goal and after 5 minutes he came back. Why? We must know why. Προχωρώντας στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και το τι συνέβη στα τελευταία λεπτά όταν επικυρώθηκε ένα γκολ και ακυρώθηκε μετά από 5 λεπτά και θα πρέπει να μάθουμε το γιατί. To say after this again that was a regular goal and happened what happened. Μετά από όλο αυτό να επικυρώνεται ξανά τον γκολ αφού είχε ακυρωθεί και να συμβαίνει ό,τι συνέβη. With the people of ΑΕΚ rejecting to come and to play for the last 5 minutes being under 1-0. Με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να αρνούνται να βγουν να παίξουν και το παιχνίδι να βρίσκεται 5 λεπτά από την τελείωση του στο 1-0 υπέρ μας. Το επιβεβαιώνει και ο Χιμένεθ με τα σημερινά, έτσι. In the last two commissions when they decided to put us down. Και συνεχίζοντας με τις δύο επιτροπές, την πρωτόδικη και την επιτροπή εφέσεων, η οποία αποφάσισε να μας δείξει. It is obvious for everyone that was a decision taken by a lot of people than being behind of this strategy. Είναι προφανές ότι οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν από ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτή τη στρατηγική. One week before or 10 days before there was a game in Turkey between Beşiktaş and Fenerbahçe and Beşiktaş. Για να μην το ξεχνάμε, έτσι, αυτό που έγινε στην Τουρκία, απόφαση σταθμός. And in 55 minutes was 0-0 and was a big problem, one incident in which the coach of Beşiktaş was hit in his head, that he had a cut in his head. And that moment Beşiktaş team went out interrupting the game without wanting to come back and to play.
Στο πριν από 10 μέρες υπήρξε ένα περιστατικό στην Τουρκία, σε ένα παιχνίδι ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και την Μπεσίκτας, το οποίο διακόπηκε σε μια συγκεκριμένη στιγμή του αγώνα λόγω ενός συμβάντος που έλαβε χώρα με τον προπονητή της Μπεσίκτας να δέχεται ένα χτύπημα στο κεφάλι και την, είχε ένα κόψιμο από αυτό το χτύπημα και την ομάδα της Μπεσίκτας να μην δέχεται να βγει στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχίσει το παιχνίδι. The decision of the commission was that the game must restart from 55 minutes. Η απόφαση των επιτροπών ήταν ότι πρέπει το παιχνίδι να ξεκινήσει πάλι από το 55ο λεπτό. In the pitch of Fenerbahce, without fans. Στο γήπεδο της Fenerbahce, χωρίς φιλάθλους. And with a fine for Fenerbahce club. Και ένα πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε στην ομάδα της Fenerbahce. To pay penalty. Then this is done by for football because the football must be played inside of the pitch. When politics and the strategies and donors enter in this problem, this is not anymore football. Αυτό συμβαίνει στο όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Από την άλλη, όταν υπάρχει ξεκάθαρη στρατηγική, όταν άλλοι παράγοντες και ακόμα και οι ιδιοκτήτες εισβάλλουν στον χώρο των αποφάσεων, τότε είναι διαφορετικό ζήτημα. Then to understand all of this situation, to see what has happened, it's very tough and it's disgusting. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση και προσπαθώντας να καταλάβουμε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλο αυτό είναι βιαστικό. People involved on these situations, it's obvious that are not fair persons. Οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι δεν είναι δικαίοι άνθρωποι. And they try to win and to make things illegally. Και προσπαθούν να κερδίσουν για να κάνουν πράγματα παράνομα and to steal from others. Και να κλέψουν από τους υπόλοιπους. This must be judged and this must be analyzed. Αυτό θα πρέπει να δικαστεί και θα πρέπει να αναλυθεί περισσότερο. All of them that were involved in this situation. Όλοι όσοι συμμετείχαν σε όλη αυτή την κατάσταση. Also the people that they took this decision. Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν αυτές τις τελικές αποφάσεις. Είπε πολλά ακόμα μετά. Είπε πολλά ακόμη, αλλά νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είχε μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς πριν από μία εβδομάδα περίπου στην Τουρκία, ανάμεσα στη Φενέρ και στην Μπεσίκτας, είχαμε ένα περιστατικό. Τραυματίστηκε ο προπονητής της Μπεσίκτας από κάποιο αντικείμενο, καρεκλάκι εγώ νομίζω. Καρεκλάκι, ναι. Ναι. Του έγιναν ράματα, η Μπεσίκτας αρνήθηκε βεβαίως να βγει στο γήπεδο, τελείωσε, διεκόπη το παιχνίδι στο 57ο λεπτό και η απόφαση της Ομοσπονδίας, η απόφαση των αρμόδιων στην Τουρκία ήταν το παιχνίδι να συνεχιστεί από το λεπτό που διεκόπει. Το 55ο. Έτσι ακριβώς, χωρίς βεβαίως την παρουσία οπαδών της Φενέρ και κλεισμένων των θυρών και βεβαίως υπήρχε και μια προβλεπόμενη τιμωρία για την Φενέρ, αλλά το παιχνίδι έπρεπε να συνεχιστεί και εκεί λέει ο Λουτσέσκου ότι το ποδόσφαιρο παίζεται στο γήπεδο. Εδώ αυτό μας δείχνει κάπου, ναι. Για να κάνουμε λογικές συζητήσεις, ας παρακάψουμε το γεγονός ότι αναγκάζεσαι ένα προπονητή της πρωτοπόρου ομάδας στον αγωνιστικό χώρο να μην μιλάει για μπάλα και να μιλάει για όλα τα υπόλοιπα. Εκεί ναι, γιατί σου λέει ο άνθρωπος ότι είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθούμε τα όσα έγιναν με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Έτσι. Δεν πρέπει κάπου η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, να παρέμβει και να υπάρχει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για όλα τα πρωταθλήματα. Γιατί μέσω των διαφορετικών νομικών πλαισίων οδηγούμαστε σε πρωταθλήματα διαφορετικών ταχυτήτων. Πιστεύεις ότι στην Ελλάδα δεν θα βρίσκαμε παραθυράκια, νομικά παραθυράκια? Πιστεύω ότι αν μπουν συγκεκριμένοι κανόνες πανευρωπαϊκά με τα ίδια δεδικασμένα για όλους, χωρίς να χρειάζεται οι νομικοί να ψάχνουν παραθυράκια, τι έκανες αυτό? Αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι η τιμωρία και γι' αυτό δεν θα το κάνεις στο μέλλον. Η ουσία είναι ότι στην Τουρκία πάρθηκε μια απόφαση σταθμός για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Την ώρα που εμείς εδώ επιλέγουμε παιχνίδια, πρωταθλήματα να κρίνονται σε δικαστικές αίθουσες, να κρίνονται εξωαγωνιστικά. Είναι απόλυτα δικαιολογημένος ο εκνευρισμός του Λουτσέσκου. Όπως το είπα και προηγουμένως, νομίζω νιώθω ότι είμαστε λίγο οι τρελοί του χωριού. Έτσι, μιλάνε μόνοι τους. Που μιλάνε μόνοι τους, που φωνάζουν μόνοι τους. Και αυτό ακριβώς κάνει και ο Λουτσέσκο. Γιατί είναι, εντάξει, όταν δουλεύεις και όλη τη χρονιά όμως για ένα συγκεκριμένο στόχο. Το και τρελό ξαφνικά του χωριού την ταμπέλα την έχουν κολλήσει ούτως ή άλλως, επειδή είσαι βορειοελλαδίτης και με τη συμπρωτεύουσα και όλο αυτό το κοροϊδεύμα που ρίχνουν. Που αν συναντήσεις εσύ Θεσσαλονίκη όπου να χρησιμοποιεί τη λέξη συμπρωτεύουσα, έλα να μου το πεις. Οι υπόλοιποι το λένε. Έχεις ούτως ή άλλως αυτή την ταμπέλα, ήρθε και κούμπωσε όλο αυτό το πράγμα και είναι σαν να τους γίνεται το χατήρι. Αλλά
για μένα κάνει πάρα πολύ καλά που δεν σταματάει να το λέει. Δούλεψε για αυτούς τους βαθμούς, δούλεψαν οι ποδοσφαιριστές του για αυτούς τους βαθμούς, ο κόσμος ήταν υπόδειγμα και δεν γίνεται να σε τρυπάνε και να μην μιλάς. Κάπου, όπα. Και γενικά ήταν μετά από 33 χρόνια κοντά στο μεγάλο στόχο της ομάδας. Έτσι. Και ξαφνικά έγιναν όσα έγιναν. Και το πρωτάθλημα πήγε στην ΑΕΚ, όπως είπε και ο Χιμένεθ, σε μια ομάδα που κέρδισε τα μπάτζετ. Σε μια ομάδα με μισό μπάτζετ. Αυτά. Έκανε δηλώσεις και ο Μαρίνος Σουζουνίδης το καθιερωμένο, το αντίστοιχο από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Μίλησε και για τους δανεικούς. Ο Κάτσα θα χρησιμοποιηθεί λογικά. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Μιστακίδης δεν είναι καλά, λέει, μετά τον τραυματισμό. Ο Κάτσα, ωστόσο, θα χρησιμοποιηθεί λογικά. Έκανε και ακόμα μία δήλωση. Ποιο είναι το φαβορί για την Κυριακή? Παίζουμε στη Λεωφόρο. Φαβορί, όπως και να το κάνουμε, είναι ο Παναθηναϊκός. Όσο σπουδαίος και να είναι ο αντίπαλος που έχει να κάνει, που έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία. Κοίταξε, τώρα έτσι όπως κρίθηκε το πρωτάθλημα και έτσι όπως πήγε, νομίζω ότι λίγη σημασία έχουν οι συγκεκριμένες δηλώσεις. Εγώ έχω έναν ενδιασμό για το πόσο οι παίκτες, θα έχεις ένα, αφού σε υποχρεώνουν να δημιουργήσεις ηθικό πλεονέκτημα και να πεις ότι μέχρι το τέλος της σεζόν εγώ τα πήρα όλα. Ναι. Έχασα και ότι δεν έπρεπε να χάσω. Να το κυνηγήσεις ηθικά όλο αυτό. Να το όλο. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα διακινδυνεύσουν τα πόδια τους εν ώψη τελικού. Εντάξει, λογικό. Αυτό είναι λίγο που με ανησυχεί. Είναι λογικό και επόμενο, έτσι, και εμείς το σκεφτόμαστε, ότι να τελειώσουν αυτά τα δύο παιχνίδια, εφόσον έγινε όπως έγινε η κατάσταση, και να κοιτάξουμε όλοι τον τελικό. Φαντάζομαι στο μυαλό των ποδοσφαιριστών, εφόσον τα πάντα έχουν κριθεί, είναι πλέον στον τελικό. Αλλά είναι και αυτά τα δύο παιχνίδια και πρέπει μέσα στο γήπεδο να κάνουν το απόλυτο και με Παναθηναϊκό και με Πλατανιά βεβαίως. Το μάτς που κλείνει την αυλαία της Super League για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ποιος ξέρει και πότε θα ξανασυναντηθούν οι δύο ομάδες. Με τον Πλατανιά, σωστά είναι. Ποιο Πλατανιά, σωστά. Για τον Παναθηναϊκό λέω. Χθες επικυρώθηκε ότι πρέπει μέχρι την άλλη Παρασκευή να έχει εξοφληθεί ο Βέμερ, αλλιώς είναι και είναι τρίτο μείον τρία, οπότε πάμε για επιβιβασμό. Και δεν δείχνει η πλευρά Λαφούζου καμία διάθεση ότι θα λήξει αυτό το θέμα αισιόδοξα. Ο Πιέν Μπονγκσάν τι κάνει? Το θυμήθηκες? Βέβαια το θυμάμαι. Πιέν τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε όμως. Δεν έχει ακουστεί εδώ και μια όχι, εβδομάδα. Όχι. Τίποτα. Εδώ και μια εβδομάδα δεν βγαίνει τίποτα από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε σε Πελεκούδα, γιατί πρέπει να τις σχολιάσουμε αυτές τις δηλώσεις, γιατί σιγά σιγά πρέπει να δώσουμε σκητάλη σε Γιώργο Συρίγο. Βέβαια, πήγαμε χθες. Να πούμε. Στο βόλι. Σβηστά. Σβηστά 3-0. Στο δεύτερο σετ η διαφορά ήταν κάποια στιγμή στους 13 βαθμούς. 25-14 δεν τελείωσε. 25-16. Πόσο τελείωσε? Ένα σβηστό 3-0 από τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι των ημιτελικών βεβαίως με τον Φίνικα Σύρου, με το επόμενο παιχνίδι να είναι την Δευτέρα. Στη Σύρο. Ελπίζοντας ο δικέφαλος να κλείσει με ένα παιχνίδι. Με ένα παιχνίδι τη σειρά των αγώνων βεβαίως και να κάνει το 3-0. Στο πανέμορφο νησί να πούμε. Είχε λοιπόν κόσμο χθες στο παλατάκι. Είχε ωραία ατμόσφαιρα. Το χάρηκαν και οι παίκτες και έρχονται οι δηλώσεις αυτού του παιδιού που δεν είναι καλά, εγώ πιστεύω. Αυτό παιδί δεν είναι καλά, όχι. Βέβαια θα μου πεις πού θα τέριαζε. Αυτό σε ποια ομάδα θα τέριαζε. Με βάση και τις δηλώσεις που του έκανε. Το τζίγκλισε και ο δικός μας να πούμε. Ένα μπράβο στο Γιάννη του Παρασκευαίδη για τις ερωτήσεις. Γιατί το τζίγκλισε. Ξέρει κι άλλος ότι δεν στέκει στα μυαλά του. Σου λέει πού θα πουλήσω τώρα εγώ τρέλα. Στον Πελεκούδα θα πουλήσω τρέλα. Ποιος μπορεί να δώσει ζουμί. Γενικά να το δεις, ναι. Ο Πελεκούδας, θα πούμε και τι είπε. Είναι γεννημένος για παοξάκι. Είναι και οι δηλώσεις του, και η τρέλα του και όλα όσα κάνει στο γήπεδο. Το ρωτάει λοιπόν ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης για τον κόσμο, να μας πει μια γνώμη, ναι. Πώς του φαίνεται. Και να πούμε ότι δεν έχει δει ακόμα το παλατάκι με τις 8.000 που θα το γίνει. Το κατάμεστο αυτό με τους τελικούς, έτσι με Ολυμπιακό και αυτά. Τι ακριβώς γίνεται. Με χαροποιεί ιδιαίτερα ότι παίζω σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θα πουλήσω παδηλίκι. Είμαι ένα παιδί από την Πάτρα και ζιγζάκ. Αλλά ανατριχιάζω όταν βλέπω τον κόσμο της ομάδας. Δεν ήμουν ΠΑΟΚ, ελπίζω να γίνω. Είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα. Και συμπληρώνει. Χαίρομαι που μπορούν να έρθουν οι οικογένειες στο γήπεδο. Σε ένα γήπεδο εντελώς ασφαλές που έχει δείξει ο κόσμος της ομάδας ότι ακόμα και 10.000 να έχει, ποτέ δεν θα γίνει κάποιο έκτρωμα. Έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι ο κόσμος θα μας αφήσει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Οι φίλαθλοι μας βοηθούν πάρα πολύ, αλλά είμαι σίγουρος ότι ποτέ δεν θα διακόψουν παιχνίδι. Παίζουμε για αυτούς. Μου άρεσε πάρα πολύ η δήλωση ότι εγώ δεν θα πουλήσω παδιλίκι. Είναι ξεκάθαρο ακόμα από την Πάτρα.
έτσι, δεν γεννήθηκα ΠΑΟΚ. Αλλά έχω κουμπώσει τόσο ωραία σε αυτή την ομάδα. Αν είσαι Παναχαϊκή του Κατσουράνη, αγαπάμε ήδη εμείς. Αλλά έχω κουμπώσει τόσο ωραία σε αυτή την ομάδα. Απολαμβάνω τόσο πολύ που παίζω βόλεϊ εδώ. Απολαμβάνω τόσο πολύ που βρίσκομαι στο παλατάκι. Απολαμβάνω αυτόν τον κόσμο, το γήπεδο, τα ασφαλές, την ωραία την ατμόσφαιρα, το κλίμα. Και μακάρι να γίνω ΠΑΟΚ. Έχει μπλέξει τώρα εκεί πέρα και με τον Τακουρίδη και τον Γκουμεντάκι. Εκπληκτικές δηλώσεις από ένα παιδί το οποίο δεν είναι καλά, το είναι ξεκάθαρο. Ναι, ναι. Τον αγαπάμε βεβαίως και τα λέμε όλα αυτά θέλοντας να τον πειράξουμε. Τοποθετήθηκε και για την παρουσία του στην εκπομπή βγαίνοντας χθες. Θέλει συμβόλαιο, παιδιά. Θέλει συμβόλαιο, παιδιά. Θέλει συμβόλαιο και χθες αυτό μας είπαν, δεν δω συμβόλαιο, δεν έρχομαι. Έχουμε μπλέξει, σας λέμε, το παιδί δεν είναι. Δεν στέκει. Δεν στέκει. Λοιπόν, να δώσουμε σκητάλι όμως ο Γιώργος Συρίγο που ακολουθεί και είναι έξω. Ένας απλός παρατηρητής. Ένας απλός παρατηρητής μέχρι και τις 3. Πάλι μόνος του είναι. Μόνο του τον βλέπω. Μόνο του τον βλέπεις. Εμείς θα δώσουμε το ραντεβού μας, θα ανανεώσουμε μάλλον το ραντεβού μας για αύριο στις 10 το πρωί. Πιο αθλητικό αύριο, έχουμε αγώνα. Και μπουγάτσα και hangover και καφέ, ο πρωινός σας καφές εδώ. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα, σαν τη Media Markt, που μπορείς να βρεις τα πάντα όλα. Τέλεια. Έτσι. Θα πάμε μέχρι, για ψώνια, και, μέχρι και 70% εκτός. Κάντε καμιά βόλτα σήμερα στην Media Markt. Αυτές οι μέρες έχει ωραίες τιμές στην Media Markt. Έχει πολλά και διάφορα προϊόντα. Μπορούμε να πάρουμε χτυπήστε και αυτές τις κάμερες που βάζουμε στο κεφάλι. Για να έχεις ελεύθερα τα χέρια σου να κάνεις το όλε και να καταγράφεις. Οι υπόλοιποι που θα πάμε σαν οπαδί. Ναι. Να έχεις την κάμερα στο κεφάλι και να καταγράφει όπου κοιτάς. Υπέροχο. Τέλεια. Δείτε λίγο τι τιμές παίζει στη Media Markt. Λοιπόν. Και τζουρί πηγαίνετε από Παπαναστασίου 58. Είπαμε επιτραπέζι, αγώνες, bowling, μπιλιάρδο, ping pong, όλα στο τζουρί. Και τώρα που καλοκαιριάζει σιγά σιγά θα μπαίνουμε με πολύ διακοπές, με πολύ έτσι νησιά που αξίζει να. Να κάνουμε ένθετο το νησί της εβδομάδας. Θα κάνουμε ένα τέτοιο ένθετο, να μας λέτε και εσείς τις εμπειρίες σας, τι αξίζει κανείς από το συγκεκριμένο νησί. Θα κάνουμε ένα έτσι καλοκαιρινό. Κοίταξε να δεις. Αφού είπαμε ότι θα τη χωρίσουμε τελικά την Ελλάδα, θα κάνουμε promotion στην Κρήτη. Είπαμε. Ναι, θα είναι μέσα στο συμβόλαιο. Μπράβο, θα είναι στο συμβόλαιο. Κρήτη, Κέρκυρα και Μύκονο. Κρήτη, Κέρκυρα και Νιώ, θα πω κι εγώ. Και Ίωση είναι ωραίο νησί. Με ένα Κρήτη, Κέρκυρα και Νιώ να κλείσουμε σωτήρι. Ναι. Και μετά θα λέμε μόνο για Χαλκιδική. Αφού είμαστε οι εκεί πάνω, οι Μάου Μάου, θα λέμε για τις παραλίες Μάου Μάου Χαλκιδική. Οι φιλοξενούμενοι Μάου Μάου σας αφήνουν για σήμερα. Ραντεβού λοιπόν αύριο στις 10 το πρωί. Μπουγάτσα με hangover. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.